taking our Lexi for centering center, τέλο πάντων είναι η θέση του μπάσκετ για τον μπάσκετ που παίζει κάθε παίκτη. Τι μπορώ να κάνω εγώ, κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά όταν έχετε μηχανική μάθηση, είναι αυτά που είναι κάθε λέξη για τη θέση του κάθε παίκτη, να τα μεταφράσετε σε κατηγορίες. Δηλαδή να έχετε κατηγορία παίκτη που θα παίζει center, κατηγορία παίκτη που θα παίζει guard, κατηγορία παίκτη που θα παίζει forward. Οπότε έτσι και έχετε οικονομία όγκου, καθώς δεν θα έχετε 10.000 λέξεις, θα έχετε 5 κατηγορίες και απλά κάθε παίκτη θα αντιστοιχεί σε μια κατηγορία. Αυτό εντάξει τώρα εδώ για 10.000 τιμές δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στον όγκο, αλλά φανταστείτε να έχετε εκατομμύρια τέτοιες τιμές, θα έχετε εξοικονόμηση όγκου με αυτό. Και επίσης, όταν έχετε κατηγορίες, μετά μπορείτε πολύ εύκολα να ξεχωρίσετε τους παίκτες που ανήκουν σε μια κατηγορία. Δηλαδή θέλω εγώ να βρω ποιοι παίκτες παίζουν center, μπορώ να πω κατευθείαν. Θέλω την κατηγορία center και να μου βγάλει μόνο τους παίκτες που έχουν σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, πώς γίνεται αυτό στο μάθημα. Η σύνταξη είναι αυτή, υπάρχει εντολή κατηγορικά. Θέλω τη στήλη αυτή που έχει, αν παίζει στο NBA ή παίζει κάπου αλλού, να μου την κάνει κατηγορία. Και μετά με το categories μου δείχνει και ποιες είναι αυτές τις κατηγορίες. Και αν θέλω και εγώ, μπορώ να το βάλω και εγώ συγκεκριμένες τιμές. Δεν θέλω να πω οι κατηγορίες είναι αυτές. Θα μπορούσα εδώ να βάλω ελληνικά και να πω είναι η κατηγορία center, shooting guard, δηλαδή να το γράψω με ολόκληρο το όνομα, όχι μόνο αρχικά. Θα μπορούσα να βάλω και εγώ ονόματα κατηγοριών. Οπότε του λέω, φτιάξουμε αυτές τις κατηγορίες και σου βγει την εντολή κατηγορία. Το τρέχω και βλέπετε εδώ η κατηγορία, ας πούμε, για τις ομάδες είναι NBA. Έχω μόνο μία κατηγορία, είναι όλοι οι παίκτες που παίζουν στο NBA. Θα μπορούσα να με έβγαζε παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα. Οπότε να λέω, εγώ δεν θέλω τους παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα, αλλά πάντα μόνο τους παίκτες που παίζουν στο NBA. Τώρα, κάτι άλλο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι το εξής. Εδώ έχουμε στατιστικά για κάθε χρονιά. Δηλαδή, λέμε κάθε χρόνο ο τάδε παίκτης είχε τόσους πόντους, έπαιξε τόσα παιχνίδια, έβαλε τόσα καλάθια, σούταρε τόσες φορές και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα εγώ να το κάνω αυτό συνολικά στατιστικά. Δηλαδή, να πω αυτός ο παίκτης έπαιξε 10 χρόνια, είχε κάθε χρονιά τόσους πόντους, αλλά συνολικά έχει βάλει τόσους πόντους στην καριέρα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εντολή που λέγεται GRP Stats. Από το group stats, το οποίο μου βρίσκει στατιστικά σε group. Τι σημαίνει αυτό. Του λέω εγώ, βρες με τα group stats σε ποιο table, στο table stats, είμαι εδώ, είμαι τώρα σε αυτή τη γραμμή. Του λέω, βρες με τα group στατιστικά στο table stats, ποιο θα χρησιμοποιήσω σαν βάση το ID του κάθε παίκτη. Τι θέλω να μου βρεις, τα συνολικά. Δηλαδή, αυτός ο παίκτης εμφανίζεται 10 χρονιές, κάνει το άθροισμα των πόντων που έχει βάλει, των παιχνιδιών που έχει παίξει, ούτω καθεξής. Οπότε, το stats, για να το δούμε λίγο, έχουμε το stats, βλέπετε εδώ έχει το player ID, οπότε ένας παίκτης που έχει παίξει 10 φορές, 10 χρόνια, θα τον έχει δει 10 φορές. Και θα λέει, το 1990 έβαλε 100 πόντους. Το 1991 έβαλε 200 πόντους. Εγώ τώρα τι θα κάνω. Του λέω, με βάση το player ID, κάνουμε το άθροισμα των υπόλοιπων στοιχείων που έχει. Άρα τώρα θα μου φτιάξει ένα καινούριο table που θα μου έχει μία φορά τον κάθε παίχτη και δίπλα τους συνολικούς πόντους που μου έχει βάλει. Αντίστοιχα, αν εκτός από το άθροισμα ήθελα να βάλω μια τυπική απόκληση, θα έλεγα στη σύνταξη εδώ, εδώ λέω κόμμα παπάκι σαν, είπαμε με το παπάκι καλούμε μια συνάντηση μέσα σε μια άλλη, θα έγραψα κόμμα STD, τυπική απόκληση, ή κόμμα VAR, το VAR στη διασπορά, ή maximum, minimum, ό,τι άλλο θέλουμε εμείς να δούμε. Άρα, αν το τρέξουμε τώρα αυτό, που λέμε αποθήκευσέ τα στο total stats, τρέχω αυτό
Οπότε έχω φτιάξει τώρα το Total Stats, το οποίο τι θα έχει. Μία φορά τον κάθε παίκτη, βλέπετε τώρα κάθε γραμμή είναι ένας παίκτης. Μου λέει, αυτός ο παίκτης εμφανίστηκε 7 φορές, 7 χρόνια δηλαδή, και δίπλα το άσχημα των πόντων που έχει βάλει, το άσχημα των λεπτών που έχει παίξει και ούτω καθεξής. Τα παιχνίδια που έχει παίξει, πόντι που έχει βάλει και ούτω καθεξής. Άρα τώρα κάθε γραμμή είναι ένας παίκτης. Ας πούμε, ο παίκτης 10 έχει παίξει 12 χρόνια στο NBA και δίπλα τα συνολικά στατιστικά. Οπότε έχω μετατρέψει τα στατιστικά από ετήσια σε συνολικά. Και αντίστοιχα, όπως είπα, βλέπετε, κάθε το όνομα έχει μπει το σαν αυτόματα στο όνομα κάθε στήλη. Αν είχα και τυπική απόκληση, δίπλα θα μου είχε και μια στήλη που θα λεγόταν STD του GP, των Games Play, των παιχνιδιών που έπαιξε ο κάθε παίκτης. Και αν ήθελα τώρα εγώ να κρατήσω, ας πούμε, λέω, οι παίκτες που έπαιξαν λιγότερο από 100 παιχνίδια, δεν με ενδιαφέρουν γιατί παίξαν λίγο. Δεν με ενδιαφέρουν τα στατιστικά του. Για παράδειγμα, έχει τον Κινιαδάκη, τον Έλληνα, ο οποίος έχει παίξει 10 αγώνες. Αυτός, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει στατιστικά τι έχει κάνει. Τι μπορώ να του πω. Έχω τη στήλη με τα παιχνίδια που έχει παίξει κάθε παίκτης. Να τη. Η στήλη σαν GP. Του λέω, όσο είναι μεγαλύτερο από το 100, σβήστα. Οπότε εδώ σβήνω όσους παίκτες έπαιξαν κάτω από 100 φορές και σβήνω και τη στήλη που λέει τη στήλη που μου δημιουργήθηκε αυτόματα, που μου λέει ότι αυτός εμφανίζεται 7 φορές, αυτός 8 φορές και το εξής. Οπότε το τρέχω και αυτό. Άρα τώρα έχω το Total Stats που μου έχει μόνο παίκτες που παίξανε περισσότερο από 100 παιχνίδια, που έχει νόημα να εξετάσω στη συνέχεια. Και μετά, τι άλλο να κάνω, το stats έχει κάποια properties, τα ονόματα της κάθε στήλης, μπορώ να τα πάρω από εδώ και μπορώ να αλλάξω εγώ και να βάλω τα δικά μου ονόματα, αν θέλω. Τέλος πάντων, δεν μένω τόσο σε αυτό, αλλά εδώ αλλάζω τα ονόματα, οπότε τώρα το stats, το total stats, σβήνω ουσιαστικά το sum από εδώ. Πριν ήταν σαν κάτω παύλα GP, τώρα το κάνω το GP. Ή βάζω το όνομα που θέλω εγώ. Δεν θα μείνω τόσο σε αυτό. Μετά, με το is missing, πάω λίγο στις διαφάνειες να σας δείξω κάτι, πώς ενώνουμε τα δεδομένα. Εγώ τώρα τι έχω. Έχω ένα table που μου έχει τα ονόματα του μου παίκτη, το βάρος, το ύψος κτλ. Και έχω και ένα table που μου έχει τα στατιστικά κάθε παίκτη. Θέλω αυτό τώρα να τα ενώσω. Για να τα ενώσω υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο ένας είναι να τα ενώσω κατευθείαν, να το ένα δίπλα στο άλλο. Και το άλλο είναι θέλω να κρατήσω εγώ τους παίκτες για τους οποίους έχω τιμές και στα δύο. Δηλαδή μπορεί να έχω ένα παίκτη που να έχω το ύψος, το βάρος κτλ. Αλλά να μην έχω στατιστικά γι' αυτό. Άρα δεν με ενδιαφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι δύο φορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω τον πίνακα αυτόν που έχει τιμές A, B, C, D και έχω και τον πίνακα A, E, F. Τι έχουν κοινό, το Α, τη στήλη Α. Άρα, εγώ θέλω να κρατήσω μόνο ένα που έχουν κοινό. Άρα, ξεκινάω με τη στήλη Α και λέω ποια έχουν κοινά. Εδώ έχει 1, 2, 3, 4. Εδώ έχει 6, 5, 4, 3. Ποια είναι τα κοινά. Το 3 και το 4. Άρα λέω, θέλω μόνο το 3 και το 4 που έχουν τιμές και στα 2 και μετά δίπλα βάζω το B είναι αυτά εδώ, το C τα παίρνω από εδώ, το D και μετά το E και το F. Οπότε φτιάχνω ένα καινούργιο table, αυτό που βλέπετε κάτω δεξιά, το οποίο θα μου έχει μόνο αυτά που έχω τιμές και στους δύο πίνακες μαζί. Οπότε εμένα στη δικιά μου περίπτωση, η άλλη περίπτωση είναι εδώ αριστερά, όπου δεν έχω, δεν έχω τιμές, αφήνω κενά. Άρα, αν χρησιμοποιήσω το outer zone, την αντολή, θα φτιάξω, θα ενώσω τους δύο πίνακες, αλλά εκεί που δεν έχω τιμές, θα αφήσω κενά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το δεξιά. Δηλαδή, θα πάρω τους παίκτες που έχω και πληροφορίες για το βάρος, το ύψος, αλλά και στατιστικά. Και θα κρατήσω μόνο αυτά. Οπότε, εδώ θα χρησιμοποιήσω το inner zone. Οπότε τα ενώνω. Η εντολή λέγεται inner zone. Του λέω ένωσέ μου αυτό
με αυτό. Ποιο θα είναι το κοινό, του λέω στο αριστερά, δηλαδή αυτό εδώ είναι το αριστερά, στον οποίο σέρνει τη στήλη αυτή, στο δεξιά, αυτό συγγνώμη είναι το αριστερό, και αυτό είναι το δεξιό. Στο δεξιά, η αντίστοιχη στήλη λέγεται player ID. Άρα, ενώνω τα δύο players που του γράφω εκεί, μετά στο value ID από τη μια φορά και το player ID από την άλλη. Και κρατάω μόνο τους παίκτες που έχουμε τιμές και στο ένα και στο άλλο. Και αυτά τα αποθηκεύω στον data. Τώρα εδώ, με το is missing, μπορώ να βρω σε κάθε στήλη πόσες τιμές μου λείπουν. Δηλαδή, βρίσκω το άσχημα των is missing. Και μετά, με το is undefined, αν ας πούμε έχω παίκτες που δεν ξέρω τι θέση παίζουν, δηλαδή το data.pos δεν έχει τιμή, μπορώ πίσω το is undefined, να βρω ποια μου δεν έχουν θέση και να πω αυτά δεν τα θέλω, αν ασβήσω. Οπότε υπάρχουν τέτοιες εντολές όπως το is missing, is empty που είχαμε δει προηγουμένως, αντίστοιχα υπάρχει το is none, none είναι το not a number, που μπορώ να εξετάσω αν μου λείπουν τιμές από κάποια αρχεία. Κάνω και αυτό. Οπότε έχω τώρα τα data που η θέση, βλέπετε εδώ, η θέση είναι γνωστή τώρα σε όλα. Και τελευταίο, σε πολλούς ανθρώπους μηχανικής μάθησης, μετράμε την απόσταση μεταξύ των σημείων. Για να δείξω τη διαφάνεια λίγο. Για παράδειγμα, έχουμε τα δεδομένα εδώ αριστερά. Για να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος, εξετάζει πόσο μακριά είναι το ένα από το άλλο. Για να αποφασίσει αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία ή αν ανήκει στην άλλη κατηγορία. Εδώ τώρα, αν έχουμε διαφορετική κλίμακα, δεν έχει νόημα να μετρήσουμε απόσταση. Δηλαδή, πολλοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν την απόσταση για να αποφασίσουν ότι το κίτρινο είναι πιο κοντά σε αυτά ή είναι πιο κοντά στα άλλα. Οπότε, αν έχουμε διαφορετική κλίμακα, δεν έχει νόημα να υπολογίσουμε την απόσταση. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κανονικοποιούμε τα δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα άξονα σημείο από το 400 μέχρι το 500 και ο άλλο είναι το 0 μέχρι το 1. Τα πάμε και τα δύο από το μείον 1 στο 1. Αυτό για να γίνει υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένα είναι που μπορούσατε μόνοι σα να υπολογίσετε τη μέση τιμή και να την αφαιρέσετε από τα υπόλοιπα. Οπότε τα κεντράρουμε ω προ το 0, αφαιρώντα τη μέση τιμή. Ή να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Z-score που μου το κάνει αυτό αυτόματα με μέση τιμή 0 και την τυπική απόκριση 1. Δηλαδή, υπάρχει έτοιμη εντολή. Ο ένας τρόπος είναι εδώ, είπαμε, η εντολή είναι Z-score, δηλαδή γράφεται αυτή, που το κάνει Z-score το data, οπότε μου τα κανονικοποιεί με μέση τιμή 0 την πηγή από τη 1. Ο δεύτερος όπως είναι εγώ να αφαιρέσω τη μέση τιμή ή να κάνω κάτι άλλο για να τα φέρω όλα στην ίδια κλίμακα. Τώρα εδώ τι έχει νόημα, έχω παίκτες που παίζουν παιχνίδια, τι θα μπορούσα να κάνω που να έχει πρακτικό νόημα, να βρω πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο καθένας και να τα διαιρέσω τα δεδομένα με τον αριθμό παιχνιδιών που έχει παίξει. Οπότε έτσι τι θα κάνω, θα βγάλω το μέσο όρο των δεδομένων. Άρα θα είμαστε τώρα όλοι στην ίδια κλίμακα. Και αυτό κάνω εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτή την εντολή από το MATLAB. Του λέω με το undefined διαιρώ κάτι. Άρα του λέω διαίρεσέ μου τα stats που έχω με τα παιχνίδια που έχει παίξει ο κάθε παίχτης. Οπότε έτσι έχω ένα παιχνίδι, πόντι ένα παιχνίδι, rebound ένα παιχνίδι, πόσα λεπτά έχει παίξει ένα παιχνίδι κ.ο.κ. Εδώ έχω κανονικοποίηση η οποία έχει πρακτικό νόημα. Δηλαδή μπορώ εγώ να το εξηγήσω μετά καλύτερα. Ενώ με το Z-score τα κανονικοποιεί όλα, αλλά πρακτικά δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να εξηγήσω γιατί αυτό είναι έτσι ή κάτι άλλο. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε όποιον τρόπο από τους δύο σας βολεύει. Επαναλαμβάνω, με το Z-score το κανονικοποιεί όλα μέσα στιγμή 0 και επιτυχία από 0. Αλλιώς βρίσκεται εσείς κάποιο δικό σας τρόπο για να κανονικοποιήσετε τα δεδομένα.
αυτό ήταν το βασικό, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο, γιατί είναι το βασικό κομμάτι στη μηχανική μάθηση. Δηλαδή, αν φέρετε εσείς τα δεδομένα σε μορφή table, έχετε κρατήσει αυτά που θέλετε, έχετε διαχειριστεί δεδομένα τα οποία δεν υπάρχουν, όπως εδώ είπαμε ότι όσα δεν έχουν τιμές τα σβήνω ή κρατάω το 1990 και μετά, κρατάω μόνο παίκτες που έχουν και πληροφορίες όπως το βάρος και το ύψος και στατιστικά, τα έχω κανονικοποιήσει, οπότε έχω ένα table, τον data, έχουμε κάνει όλα αυτά. Έχοντας κάνει τώρα αυτό, εφαρμόζεται απευθείας στους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αφιερώσαμε τόσο χρόνο. Αν το φέρετε σε μια τέτοια μορφή, από εδώ και μετά είναι όλα πιο εύκολα. Θα δείτε ότι υπάρχει και ετοιμογραφικό εργαλείο που φορτώνεται αυτό το data, επιλέγετε ποιο αλγόριθμο θέλετε ή όλους, τους τρέχετε με τη σειρά και σας βγάζει αυτόματα ποιος είναι ο καλύτερος αλγόριθμος. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ βασικό όταν ασχολείστε με μηχανική μάθηση. Νομίζω ότι κάποιες από τις μεθόδους όπως τα νευρολογικά, ας πούμε, δεν κάνει κατευθείαν αυτό το pre-process, δηλαδή να τα κάνει στην έρευνα να μαλάει από μόνα του. Αν δούμε καλά ότι όταν τα καλά τρέξει από το περιβάλλον αυτό το εκτογραφικό, ναι. Οι τιμές που του δίνει, αυτά από μόνα του, δηλαδή το επιλέγοντα ένα δίκτυο, αυτό που το πρώτο στάδιο που κάνει είναι να κάνει τα δεδομένα να μαλάει με το ίδιο με το Z-score ή με κάποιο άλλο και μετά πάει και κάνει του. Παίξτε. Δεν χρειάζεται να το κάνει σε κάποιου αλγόριθμου που έχουν σωματωμένο μέσα σαν, σαν μια αρχική φάση. Ναι, ισχύει. Κάποιοι αλγόριθμοι το κάνουν αυτό από αυτό. Ειδικά αλγόριθμοι που υπολογίζουν αποστάσεις, το έχουν αυτό από default. Ναι, αυτό. Αλλά γενικά καλό είναι να το έχετε κάνει εσείς ήδη, γιατί αν δοκιμάσετε αλγόριθμο που δεν το έχει αυτό το έτοιμο, να μπορείτε να το διαχειριστείτε περισσότερο. Οπότε, έχουμε φτιάξει εμείς τα δεδομένα, θα συνεχίσουμε με τα ίδια δεδομένα και θα κάνουμε μετά το κλάσιμο. Εδώ τώρα τα δεδομένα που έχουμε είναι μόνο είσοδος, δηλαδή έχω παίκτες μπάσκετ, το όνομά τους, τα στοιχεία τους και στατιστικά. Δεν έχω κάτι άλλο. Τι θα προσπαθήσω να κάνω, να βρω από αυτά τα στατιστικά, αν χωρίζονται σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα ότι κάποιοι παίκτες που είναι υψηλοί, βάζουν πολλά καλάθια δύο πόντων κάτω από το κατάθεσμα. Ή κάποιοι παίκτες που είναι πιο κοντοί, βάζουν πολλά τρίποντα. Αυτά τώρα τα συμπεράσματα μπορεί να αντιστοιχούν και στην πραγματικότητα, μπορεί όμως και να μην αντιστοιχούν. Δηλαδή, εγώ να δω ότι υπάρχει πέδωμα. Για παράδειγμα, τώρα στο μπάσκετ ο Αντετοκούμπο είναι 2-14 πόσο είναι και βάζει πολλά καλάθια μακριά από το καλάθι. Πολλά τρίποντα, α πούμε, ή κάτι άλλο. Οπότε εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Δεν είναι ότι όντως παίκτης θα βάζει τρίποντα, ο ψηλός θα βάζει κοντά το καλάθι. Αυτό προσπαθώ εγώ να εξετάσω εδώ. Να δω δηλαδή αν υπάρχει κάποια φυσική δομή στα δεδομένα που έχω. Έχω μόνο είσοδο, οπότε θα κάνω διαδικασίες κλάστερ. Οπότε, τα καθαρίζω όλα και φορτώνω τα δεδομένα τα οποία τα έχω φτιάξει όπως πριν, τα έχω κανονικοποιήσει. Έχω κρατήσει τις τιμές που θέλω μόνο εγώ και συνεχίζω με αυτά. Τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος, θα έκανε κάποιος που έχει κάποια δεδομένα, είναι να αξιοποιήσει αυτές τις δύο εντολές. Τι κάνουν αυτές τις εντολές με το plot matrix, ας το τρέξω λίγο για να το δούμε και το αποτέλεσμα. Καταρχήν φορτώνω τα δεδομένα εδώ και μετατρέχω την εντολή plot matrix και μετά κάνω IBAS, το correlation, το μέτρο του correlation των δεδομένων. Αυτό τώρα θα μου φτιάξει δύο γραφήματα με τα οποία μπορώ να φτιάξει μια άμεση εικόνα για τα δεδομένα που έχω. Πιθανόν να βγάλω κάποιο συμπέρασμα, πιθανόν και να μην βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Τρέχει ακόμα. Το plot matrix θα μου βγάλει ένα γράφημα που θα μου πάρει κάθε στήλη και θα την εξετάσει με τις υπόλοιπες στήλες. Τώρα μόλις εμφανιστεί θα εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, συσχετίζει κάθε στήλη με τις υπόλοιπες. Αυτά είναι τα δύο γραφήματα. Ανοίγω το πρώτο. Ας το ανοίξω σε πιο μεγάλο.
δεν θέλω να μου καθυστερεί λίγο. Θα γράψω κάτι. Θα σημαίνω σε λίγο, φαντάζομαι θα μεγαλώσει. Τώρα τι κάνει εδώ. Παίρνει πάνω κάθε στήλη και εξετάζει το correlation με τις υπόλοιπες στήλες. Η διαγώνιος είναι το ιστόγραφο κάθε στήλη. Μου δείχνει δηλαδή τι τιμές έχω σε κάθε στήλη. Τα υπόλοιπα είναι. Παίρνει την πρώτη στήλη με τη δεύτερη. Βρίσκει. Τα κάνει ένα απλό. Εδώ σημαίνει τι βλέπω. Ότι η στήλη 1 με τη στήλη 2 είναι, έχουν μια γραμμική σχέση. Όταν αυξάνεται το ένα, αυξάνεται και το άλλο. Η στήλη, ας πούμε, 3. Τώρα μεγάλωσε. Το έχω καταλήξει πολλές φορές για σου. Ας πούμε, η στήλη 1 με τη στήλη 2 δεν βγάζει κάποιο νόημα. Δηλαδή, δεν έχει γραμμική σχέση. Θα μπορούσε να έχει και αυτή τη μορφή. Δηλαδή, όταν το ένα αυξάνεται, το άλλο να μειώνει. Οπότε, με αυτό το γράφημα, βλέπω καταρχήν το ιστόγραμμα κάθε στήλη και βλέπω αν έχουμε και γραμμική σχέση. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε, αυτά είναι σχεδόν απολύτως γραμμικά. Αυτό είναι το ένα, αυξάνεται και το άλλο. Τώρα, θα μπορούσα στον άξονα χ και ε να βάλω τα ονόματα των στυλών ή να το δω σαν εικόνα. Τι κάνει η εικόνα, μου αντιστοιχεί με χρώματα. Όταν είναι κοντά στο 1, ο συντελεστής της σχέτησης, το correlation, είναι όμοια. Όταν είναι κοντά στο 0, είναι ανώμοια. Πάντα εδώ τι βλέπουμε. Αυτά που βλέπαμε και πριν ότι είναι ευθεία γραμμή, είναι κοντά στο κίτρινο χρώμα. Αυτά που είναι ασυσχέτιστα τελείως, είναι κοντά στο μπλε χρώμα. Και έχουμε βάλει εδώ και τα ονόματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το ύψος με το βάρος είναι συσχετισμένα. Αν κάποιος είναι πολύ ψηλός, προφανώς και το βάρος του θα είναι μεγαλύτερο. Οπότε βλέπετε είναι κοντά στο κίτρινο. Αλλά το ύψος με τα πόσα λεπτά έχει παίξει είναι μπλε. Δεν σχετίζονται, δηλαδή δεν παίζει ρόλο πόσο ψηλός είσαι για το πόσα λεπτά θα παίξει στον αγώνα. Οπότε έτσι μπορεί να πάρει μια εικόνα εύκολα για τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Συνήθως δηλαδή κάποιος θα ξεκινούσε με αυτό. Τώρα, εγώ τι θέλω να κάνω, θέλω να δω αν υπάρχουν έτοιμες δομές στα δεδομένα. Να καταλήξω δηλαδή ότι αυτά τα δεδομένα χωρίζονται σε αυτές τις περιοχές. Ένα πράγμα που θα έκανε επίσης κάποιος είναι, εδώ τώρα τι έχουμε. Πόσες στήλες έχουμε, έχουμε 17 στήλες. Άρα έχουμε τα δεδομένα μας εδώ, φανταστείτε ένα γράφημα με 17 άξονες. Ούτε καν να το φανταστούμε μπορούμε. Αν ήταν τρεις άξονες, θα λέγαμε ότι okay, έχουμε ένα 3D γράφημα, βλέπω τα στοιχεία, ας πούμε, εδώ τα βλέπω σε δύο διαστάσεις. Αν ήταν τρεις, πάλι μπορώ να το κάνω. Αλλά αν είναι 17, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εκεί τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να μειώσουμε τις διαστάσεις. Υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι, θα τους δούμε αμέσως τώρα, που μας βοηθάνε να μειώσουμε αυτά τα πράγματα. Το ένα είναι το Principal Component Analysis, το PCA ανάλυση, και το άλλο είναι το Multi-Dimensional Scaling. Στο PCA, τις 17 διαστάσεις που έχουμε, τις ταξινομούμε με βάση σημαντικότητας. Οπότε, οι πρώτες θα είναι πιο σημαντικές. Οι τελευταίες θα είναι αυτές που είναι πιο ασήμαντες. Οπότε, θα μπορούσα εγώ μετά να πω, OK, κρατάω τις πρώτες 9, τις πρώτες 8 διαστάσεις και συνεχίζω με αυτό. Αντίστοιχα και στο Multi-Dimensional Scaling, ταξινομεί πάλι τις διαστάσεις με κάποια συγκεκριμένη σειρά, οπότε μπορώ να κρατήσω εγώ να μην πάρω και τις 17 στήλες, να πάρω μόνο τις πρώτες 8, τις πρώτες 9 και ούτω καθεξής. Τώρα, πώς βρίσκουμε αυτά. Ξεκινάμε πρώτα με το Multi-Dimensional Scaling. Εδώ υπολογίζει τις αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων. Προσπαθεί πάντα να διατηρήσει σταθερή απόσταση από τη μια μεριά στην άλλη. Η εντολή για να δούμε τις αποστάσεις λέγεται P-Dist. Οπότε, έρχομαι εδώ. Οπότε έχω τα δεδομένα μου είναι τα κανονικοποιημένα stacks norm και P-Dist σε ποια δεδομένα, στο stacks norm και βρίσκω τις αποστάσεις. Και μετά, το Multi-Dimensional Scaling, η εντολή λέγεται CMD Scale, το C είναι από το classical Multi-Dimensional Scaling, σαν είσοδο παίρνει τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων και μου δίνει το χ και το E, ας
δούμε το αποτέλεσμα. Το Χ θα είναι, είπαμε αυτά τα δεδομένα που έχω αρχικά, το Χ είναι τα ίδια δεδομένα, μετασχηματισμένα όμως, με βάση σημαντικότητας. Άρα, από τις 17 στήλες τώρα έχουν ταξινομηθεί με βάση σημαντικότητα και εγώ θα διαλέξω αυτές που θέλω. Πώς θα λύσουμε αυτό? Ένας όπως είναι με το διάγραμμα Παρέτο, η εντολή είναι Παρέτο του E, που μου δίνει το CMD, και το Παρέτο θα μου δώσει αυτό το γράφημα, το οποίο τι σημαίνει? Μου λέει, έχει πάρει τις 17 στήλες και μου λέει ότι οι 8 πρώτες φτάνουν 96%. Άρα η πληροφορία που έχω εγώ σε 17 στήλες, οι 8 πρώτες περιέχουν το 96% της πληροφορίας που χρειάζομαι. Το υπόλοιπο 4% δεν με ενδιαφέρει. Θα μπορούσα από εδώ και μετά να συνεχίσω μόνο με αυτές τις 8 στήλες. Οπότε έτσι από 17 διαστάσεις πάμε σε 8 διαστάσεις. Και μπορούμε μετά να κάνουμε, γράφουμε για παράδειγμα τις 3 πιο σημαντικές. Οι 3 πρώτες φτάνουν περίπου εδώ, στο 85%. Άρα μπορώ να κάνω τώρα εγώ ένα 3D γράφημα σε 3 διαστάσεις που θα μου έρθει το 85% της πληροφορίας. Οπότε αυτό κάνω εδώ και βλέπω εδώ τα δεδομένα. Παραλαμβάνω, χάνω πληροφορία, αλλά κρατάω όμως σε αυτό το γράφημα το 85% της πληροφορίας. Αν πάρω τα πρώτα 8, πάω 96%. Βέβαια θα μπορούσα να πει κάποιος, okay, εγώ θα πάω και τα 17, έχω δυνατό υπολογιστή, θα μπορεί να τα τρέξει. Αλλά φανταστείτε, αν για 17 μπορεί να έχετε 1000 στήλες. Εκεί θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορείτε από τις 1000 να πάτε, ας πούμε, σε 7, σε 8 ή σε 9 στήλες. Τώρα, αυτό το κάνουμε με τη μέθοδο Multidimensional Scaling. Οπότε, καταλήγω στις διαστάσεις εδώ. Η άλλη μέθοδος είναι το PCA, Principal Component Analysis, αντίστοιχο με το Multidimensional Scaling. Εδώ τώρα τα ορίζει με βάση τα principal components, δηλαδή ταξινομεί πάλι τις 17 στήλες με βάση το πόσο, με βάση το μέγιστο δυνατό variance, διαφορά που έχουν τα δεδομένα. Οπότε η εντολή λέγεται PCA, που το εφαρμόζω στο Stats Node και μετά κάνω πάλι το παρέτο. Και κάνοντας τώρα αυτή την άλλη μέθοδο, βλέπω πάλι οι 8 πρώτες διαστάσεις πάνε στο 96% εδώ. Οπότε έχω τώρα, γυρίζω πίσω στο MATLAB. Τώρα το έκλεισα. Βλέπουμε οι 2 πρώτες πάνε περίπου στο 80% εδώ, οι 2 πρώτες. Οι 3 πρώτες πάνε στο 85%, οι 8 πρώτες πάνε στο 96-97% εδώ. Οπότε τώρα τα αποτελέσματα τα έχω πάρει εδώ στα scores. Δηλαδή έχω τις 17 στήλες. Μπορώ να του πω εγώ από αυτά πάρε τα 8 πρώτα ή τα 4 πρώτα και συνεχίζω την ανάλυση μου με αυτά. Και πάλι βέβαια μπορώ να πω οι 3 πρώτες είναι περίπου 80% της πληροφορίας, να κάνω το γράφημά μου και να δω ok, αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε από εκεί που δεν είχα καμία εκτίμηση με το μάτι να δω τα δεδομένα, τώρα μπορώ, έχω μειώσει τις διαστάσεις και μπορώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα με τις εικόνες εδώ. Τώρα, μια άλλη, ένας άλλος αλγόριθμος είναι το T distributed stochastic neighbor, όπως λέγεται. Είναι σχετικά καινούργιος αυτός ο αλγόριθμος. Να πω βέβαια ότι όλα αυτά, αν πάτε στο help του MATLAB, υπάρχει αναλυτικά documentation για το πώς, τι υλοποιεί αυτός ο αλγόριθμος και πώς εντάσσεται στην άρτηση. Η εντολή είναι τα αρχικά, TSNE, πάλι σε ποια δεδομένα. Και μπορώ να του πω και εγώ πόσες διαστάσεις θέλω να έχει. Να του λέω θέλω 3 διαστάσεις. Άρα μου κάνει αυτή την ανάλυση και μου παίρνει τις 3 πιο σημαντικές διαστάσεις κατευθείαν. Αυτό, όπως είπα, είναι σχετικά καινούργια δυνατότητα. Νομίζω φέτος, μέσα στο 2018, βγήκε αυτός ο αλγόριθμος. Και όπως είπα, αν πάτε στο help,
Αν ανοίξετε το help για τη συγκεκριμένη συνάρτηση, θα δείτε αναλυτικά παραδείγματα. Ποια μέτρηση έχει, αν σου πει τα διευθύντια, πώς θα σου πω εγώ, μπορώ να τα αλλάξω όλα αυτά. Παραμέτρηση που έχει τη συνάρτηση και αν έρθετε στο τέλος, υπάρχει και ο αλγόριθμος που υλοποιεί αυτή τη συνάρτηση. Οπότε μπορεί κάποιος να πάει στο help και να δει, πατάει μετά εδώ και σου εξηγεί τη θεωρία του μαθηματικού τύπου για του συγκεκριμένου αλγόριθμου. Τώρα, έχω μειώσει τις διαστάσεις, έχω δει μια πρώτη εικόνα. Ναι. Υπάρχει κάποιο κριτήριο, ας πούμε, σαν εμπειρικό ή κάτι, ποια έχει λέει κανείς καλύτερη μέσο για να μειώσει τις διαστάσεις. Υπάρχουν κάποια έτσι κόλπα, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσε κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για να διαλέξει τις καλύτερες μέσο για μείωση των διαστάσεων. Είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, δηλαδή γενικός κανόνας δεν υπάρχει. Τα δοκιμάζουμε όλα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό θα είναι trial and error. Δηλαδή δοκιμάζω, βλέπω τι σφάλμα έχω και συνεχίζω. Δεν υπάρχει έτσι κάποιο γενικό κανόνας. Αλλά αυτή η μέθοδο τελευταία είναι η πιο καινούργια στη βιβλιογραφία, υποτίθεται. Η προηγούμενη στατιστική ανάλυση που θα μπορούσε από εκεί από τα μέτρα τη να έχουμε κάποια κατεύθυνση, ποια είναι η καλύτερη. Γιατί προηγείται μια πρόσθετη και μια στατιστική που κάνει τα correlation, αυτό το δείχνει το σχέδιο, ένα έγγραμμα. Αν από εκεί, ας πούμε, σε σχέση με το αν βλέπει κανείς γραμμικές ή μη γραμμικές ή κάτι, υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις που είναι καλύτερες να το διαμειώσουν την διάσταση. Και είναι και ένα ερώτημα προς το ρωτήσετε, αν υπάρχει το μυαλό, δεν είναι δικό σας αντικείμενο. Δεν έχω δει κάτι. Δεν έχει δικό σας αντικείμενο. Απλά είναι αυτό, ας πούμε, η τελευταία τεχνολογία, ας πούμε, για να μειώσουμε διαστάσεις, είναι αυτό το τελευταίο που είδαμε. Αυτή είναι ολοποιημένο, τελευταία έμπνευση, αυτή που έχουμε και εμείς. Ναι, στο 18α, νομίζω και μετά, υπάρχει αυτό. Δηλαδή πέρυσι δεν υπήρχε. Ναι, αυτό κάνουμε. Γιατί μπορεί και ανάλογα τα δεδομένα, στο ένα πακέτο δεδομένων το PCA να είναι καλύτερα, στο άλλο να είναι το multi-dimensional scaling καλύτερο. Οπότε εξαρτάται το παράδειγμα. Δεν υπάρχει πάντως γενικός κανόνας. Τώρα, ο πιο γνωστός αλγόριθμος για το clustering είναι το K-means, το οποίο τι κάνει. Του λέω, χώρισέ μου τα δεδομένα σε τις κατηγορίες που θέλω εγώ. Δηλαδή, τι του λέω τώρα εγώ. K-means, έχετε εδώ δει, σε ποια δεδομένα, στο stats norm, πόσες κατηγορίες θα το χωρίσω, βάζω σπέν 2. Βάζω εγώ κάποια φορά. Τώρα αυτό τι κάνει. Παίρνει τα δεδομένα, βρίσκει το 10% και παίρνει το μέσο των δεδομένων και μετά ξεκινάει και υπολογίζει την απόσταση που έχει κάθε δεδομένο από αυτή τη μέση. Και αν είναι πιο κοντά σε αυτό, το χωρίσει σε δύο περιοχές, αν το σημείο μας είναι εδώ, είναι πιο κοντά σε αυτό εδώ, θα πάει σε αυτή την περιοχή. Αν είναι πιο κοντά στο άλλο σημείο, θα πάει σε αυτή την περιοχή. Και έτσι χωρίζει σε δύο περιοχές τα δεδομένα. Τώρα αυτό επειδή ξεκινάει τυχαία, καλό είναι να το κάνει πολλές φορές. Οπότε υπάρχει η σύνταξη replicates 5 φορές για παράδειγμα, οπότε να το κάνει αυτό 5 φορές και να πάρει μετά το μέσο όρο των αποτελεσμάτων. Οπότε χωρίζει τα δεδομένα σε αυτές τις δύο περιοχές. Αυτή είναι η πιο απλή μέθοδος για το clustering. Η σύνταξη όπως είπαμε είναι αυτή, το τρέχω και βλέπουμε ότι τα δεδομένα μετά έχει χωρίσει τα δύο χρώματα, κίτρινα και μπλε, ανάλογα με το που είναι πιο κοντά. Τώρα, εδώ χρησιμοποιεί το centroid, δηλαδή παίρνει το μέσο των τιμών. Υπάρχει και επιλογή, τα medoids όπως λέγονται, όπου εδώ δεν χρησιμοποιεί το μέσο όρο των δεδομένων, δηλαδή εδώ ξεκινάει ότι η μπλε περιοχή έχει σαν μέσο, ξέρω, έχει σαν μέσο αυτό το σημείο εδώ. Στο medoid, θα πάρει σαν μέσο ένα από τα υπάρχοντα σημεία. Αυτή είναι η διαφορά του αλγόριθμου. Ότι στη μία παίρνει ένα μέσο το οποίο δεν είναι απαραίτητο να αντιστοιχεί σε σημείο. Άρα όμως, εγώ σου πίσω τα μεντόριτς, όπως λέγονται, θα πάρει ένα από τα μπλε σημεία και αυτό θα το χρησιμοποιήσει σαν το μέσο για την περιοχή μας. Και θα εξετάζει κάθε σημείο με αυτό το συγκεκριμένο το κέντρο. Εδώ τώρα η εντολή λέγεται K-Mendoids. Όχι K-Means. Είναι από το media, δηλαδή. Που χωρίζει το 50-50. Ναι, απλά
το σημείο που θα ξεκινήσει και θα εμπολίσει το σημείο, θα είναι ένα πραγματικό σημείο. Πάλι σημείο, ναι. Ενώ στο K-means μπορεί και να μην είναι πραγματικό. Να είναι ένα σημείο στο χώρο άσχετο. Η σύνταξη, η εντολή λέγεται K με ντόλεις. Το βλέπετε εδώ. Το K-means είναι το ένα και το K με ντόλεις είναι το άσχετο. Αυτό αλλάζει. Μετά ο αλγόριθμος είναι ακριβώς ο ίδιος. Του λέω πού θα το εφαρμόσω, πόσες περιοχές θα το κάνω και ούτω καθεξής. Τώρα, άλλο μοντέλο είναι τα Gaussian mixture μοντέλα, όπου εδώ εφαρμόζω κάποιες κατανομές, γαουσιανές κατανομές στα δεδομένα μου. Οπότε η σύνταξη, τώρα δεν μένω τόσο στη θεωρία, αυτό που θέλω να δούμε χρησιμοποιεί τις γαουσιανές κατανομές και μετά εξετάζει τι πιθανότητα έχει το σημείο να ανοίγει στη μια γαουσιανή ή στην άλλη γαουσιανή. Οπότε, ανάλογα με το πού είναι μεγαλύτερη πιθανότητα, το πάει στη μια περιοχή ή στην άλλη. Επαναλαμβάνω, δεν μένω τόσο στη θεωρία. Σκοπός του σεμινάριου είναι να δείτε στο μάτρα πώς μπορείτε να υλοποιήσετε τέτοιες συναρτήσεις. Εδώ είπαμε αυτό που κάνουν οι γαουσιανές. Και η εντολή που χρησιμοποιεί λέγεται fit GM distance. Δηλαδή κάνει fit μια γαουσιανή mixture μοντέλο στις αποστάσεις. Και υπολογίζει τις πιθανότητες να ανοίξει μια γαουσιανή στην άλλη γαουσιανή και έτσι χωρίζει τα δεδομένα. Η σύνταξη από εδώ και μετά είναι η ίδια. Δηλαδή fit GM dist που στο στάξιμο πόσες περιοχές, 2 και ούτω καθεξής. Τώρα το 2 το έχω επιλέξει εγώ. Έτσι. Του είπα εγώ χώρισε τα σε 2. Θα μπορούσα να πω χώρισε τα σε 3 κτλ. Το ποια είναι τα καλύτερα θα το δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή ποιος είναι ο καλύτερος αριθμός για να χωρίσουμε τα δεδομένα θα το δούμε αμέσως μετά. Τώρα, πώς βλέπουμε, πώς αξιοποιούμε τα αποτελέσματα. Τρέχω. Εδώ, σε αυτά τα γραφήματα, τι κάνουμε. Έχουμε χωρίσει σε 2 περιοχές τα δεδομένα μας, σε αυτό το γράφημα. Και από εδώ έχω τις κατηγορίες, τις θέσεις του κάθε παίκτη, που παίζει ο κάθε παίκτης. Και βλέπω ότι στην ομάδα 1 πήγανε πολύ μπλε, που το μπλε είναι guard, που παίζει δηλαδή στη θέση guard. Ενώ πήγανε ελάχιστοι σέντερ, που οι σέντερ συνήθως είναι πιο ψηλοί. Οι σέντερ, οι περισσότεροι πήγανε στην ομάδα 2. Άρα εδώ, τι του είπα ότι οι παίκτες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, στη μία ομάδα πήγανε οι πιο κοντιά στους παίκτες, στην άλλη πήγανε οι πιο ψηλοί παίκτες. Μπορώ να κάνω και το ανάποδο. Δηλαδή, έχω 6, 7 κατηγορίες πόσες είναι και θα του πω σε ποια ομάδα πήγανε εδώ. Δηλαδή, βλέπετε, η θέση του guard πήγαν όλοι στο μπλε, στην ομάδα 1. Ενώ οι center πήγαν όλοι στην ομάδα 2. Αυτοί που είναι εδώ στη μέση πήγαν και στην μια ομάδα και στην άλλη. Δηλαδή ένας που παίζει στη θέση forward πάει και με τους πιο κοντούς, πάει και με τους πιο ψηλούς. Όπως ισχύει και στην πραγματικότητα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβεβαιώσει και κάποιες πληρώσεις που έχουμε. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι οι παίκτες μπάσκετ συνήθως έχουν αυτούς που είναι οι κοντοί, αυτοί που είναι ψηλοί. Οπότε αυτό το βλέπω και από εδώ. Ότι οι κοντοί πήγαν όλοι στην ομάδα 1, οι ψηλοί πήγαν όλοι στην ομάδα 2 και ούτω καθεξής. Οπότε έτσι μπορεί να βγάλω και κάποια συμπεράσματα σχετικά με αυτό. Τώρα, όπως είπα, εγώ προηγουμένως το χώρισα σε 2 ομάδες. Ποιο είναι όμως το καλύτερο, πώς μπορούμε να το βρούμε αυτό. Δοκιμάζω το ίδιο για 2 ομάδες, για 3 ομάδες ή για 4 ομάδες. Για παράδειγμα, εδώ φτιάχνω ένα loop και του λέω δοκίμασέ μου αυτό, χώρισέ μου το σε 2, 3, 4, 5 ομάδες, στον οποίο το κάνω 5 φορές επαναλήψεις, βάζω και κάποια options δεμένα τώρα σε αυτά, και μετά cluster, το μοντέλο που μου βρήκες, στα δεδομένα. Και χρησιμοποιώ μετά ένα κριτήριο για να δω ποιο κάπα, δηλαδή κάπα είναι το 2, 3, 4, 5 ομάδες, ποιο είναι το καλύτερο, με βάση το κριτήριο της σιλουέτας, όπως λέγεται στην βιβλιογραφία. Η εντολή είναι σίγουρη. Δηλαδή είναι το κριτήριο σιλουέτα, έτσι λέγεται και η εντολή. Οπότε τρέχω το loop, τα χωρίζω σε 2 ομάδες, μετά σε 3, μετά σε 4, μετά σε 5 και υπολογίζω τη σιλουέτα. Εκεί που έχω μεγαλύτερη σιλουέτα, μεγαλύτερο αριθμό για τη σιλουέτα, αυτή θα είναι η καλύτερη ομάδα.
το τρέχω. Τώρα, αν δούμε το G, εδώ το αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα στο G. Αν δούμε το G, τι θα είναι? Ο αριθμός της ομάδας. Θα δούμε ότι ο παίκτης 1 πήγε στην ομάδα 2, ο παίκτης 2 πήγε στην ομάδα 4 και το καθεξής. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και το γράφημα της σιλουέτας είναι αυτό εδώ που μου δείχνει την τιμή της σιλουέτας με το κλάσιο. Δηλαδή εδώ το χωρίζω σε 2 ομάδες και από αυτή τη σιλουέτα και αυτή. Εδώ το χωρίζω σε 3 ομάδες και από αυτό, αυτό και αυτό. Και το καθεξής. Τώρα υπολογίζω ποια είναι η μέγιστη τιμή. Αυτό που θα μου είναι η μέγιστη τιμή θα είναι το κάτω για τα συγκεκριμένα δεδομένα που έχω. Το κάτω κάπα. Και βέβαια να πω ότι υπάρχει έτοιμη εντολή που λέγεται Eval Clusters, που του λέω σε ποια δεδομένα, σε αυτά, ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσω. Εδώ το αποβάλλω K-means, K-medoids, τα γκαούσια μου μοντέλα. Τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσω για το ποιο είναι το καλύτερο και ποια κάπα θα χρησιμοποιήσω. Πόσα κάπα θα χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, του λέω, χρησιμοποιήσω από 2 μέχρι το 8. Χώρισα με τα δεδομένα σε 2, σε 3, σε 4 κτλ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα μου δώσει το καλύτερο κάπα. Με βάση το κριτήριο τη σιλουέτα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Α πούμε, από κάπου έχω χρησιμοποιήσει άλλο κριτήριο. Απλά αλλάζω το όνομα του κριτήριου. Μέσα στο χέρι υπάρχει αναλυτικά στα διάφορα κριτήρια τα οποία υπάρχουν έτοιμα τα οποία μπορώ να σου πείσω εγώ. Και του λέω μετά κάνουν plot το κάπα που βρίσκεις με βάση τα κριτήρια. Το τρέχω. Τώρα αυτό το κοβίζει σε 2 ομάδες. Βρίσκει τη σιλουέτα ή το άλλο κριτήριο. Μετά σε 3, σε 4 κτλ. Και μου κάνει αυτό εδώ το γράφημα. Εδώ μου λέει ότι το καλύτερο κριτήριο ήταν να το ακολουθήσω σε 2 ομάδες. Δηλαδή, βλέπετε, η μέση τιμή, εδώ είναι το κάπα 2, 3 μέχρι 8, και με το ένα κριτήριο και με το άλλο, η πιο ψηλή τιμή είναι αυτή. Το οποίο αντιστοιχεί στο 2. Άρα, τα δεδομένα που έχω εγώ χωρίζονται σε 2 ομάδες. Είναι το βέλτιστο αποτέλεσμα. Που θα μπορούσε να πει κάποιο, OK, είναι παίκτες μπάσκετ, υψηλή και κοντή. 2 ομάδες. Οπότε έτσι βλέπω και τα αποτελέσματα που χωρίζονται καλύτερα. Τώρα, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ή του λέω εγώ από πριν χώρισε τα σε 2, σε 3 κτλ. Ή βρίσκω που χωρίζονται καλύτερα από εδώ. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε ένα δέντρο αποφάσεων και μετά από αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαγραμματάκι για να συνεχίσουμε μετά τα συγκεκριμένα και διδρέσουμε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω δέντρα αποφάσεων, όπου εδώ τώρα έχουμε 2 βήματα. Εδώ παίρνω, ας πούμε, μόνο τους παίκτες που είναι στη θέση G, που παίζουν δηλαδή σαν guard, με το διπλό ίσο, που λέω, θέλω οι παίκτες από τον τάδε που έχω η θέση position να είναι guard. Βλέπετε που βοηθάει η κατηγορία που είχα αναφέρει προηγουμένως. Τα κάνω υποποιώ, τα αποθηκεύω εγώ δηλαδή, και μετά έχω 2 βήματα. Με το link page στα δεδομένα μου τη μέθοδο αυτή, φτιάχνω το δέντρο και μετά με το δέντρο βλέπω και το δέντρο. Το τρέχω και έχω τώρα ένα δέντρο εδώ. Το οποίο τι κάνει, παίρνει τα δεδομένα, μου λέει έχω αυτές τις περιοχές. Εδώ μου δείχνει τα πρώτα 30 μάλλον καλά και μου λέει ότι το 2 με το 9 είναι πολύ κοντά. Γι' αυτό και το δέντρο είναι πολύ χαμηλό. Αντίστοιχα το 17 με το 24 είναι πολύ κοντά. Το ίδιο και το 18 με το 26 και το καθεξής. Αντίστοιχα το 2 με το 9 μαζί με το συνδυασμό όλων αυτών είναι κοντά. Τώρα εδώ τι μπορεί να πει κάποιο, OK, εγώ όπως το βλέπω, τα χωρίζω εδώ. Δηλαδή μια περιοχή αυτή, μια περιοχή αυτή. Ή μπορεί κάποιο να πει, OK, εγώ θα το χωρίσω μια περιοχή εδώ, μια περιοχή εδώ και άλλη μια εδώ. Θα τα χωρίσω σε 3 ομάδες. Και ούτε καθεξής. Δηλαδή βλέπω οπτικά με το δέντρο πώς χωρίζονται τα δεδομένα. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει: OK, εγώ θα το χωρίσω. Μια περιοχή αυτή. Μια αυτή, μια αυτή, αυτή κτλ. Και θα το χωρίσω σε 8 περιοχές. Τώρα, πώς γίνεται το χωρίσμα. Έχω φτιάξει το δέντρο μου, το δέντρο Z. Αυτό είναι το δέντρο μου. Cluster. Ποιο δέντρο, το Z. Πόσες περιοχές, 2. Ή
ή τρεις. Βλέπετε, εδώ το χωρίζω σε δύο, εδώ το χωρίζω σε τρεις. Και το τρέχω και το GC2 και το GC3 θα είναι, ας πούμε, αν ανοίξω το GC2, βλέπετε, είναι 1-2, 1-2 κλπ. Κάθε παίκτη δηλαδή έχει πέσει στην ομάδα 1 στην ομάδα 2. Ενώ στο GC3 έχει πάει στην ομάδα 1, ομάδα 2, ομάδα 3 και το καθεξής. Το γράφημα αυτό τι μου δείχνει. Εδώ έχω τις 17 στήλες που έχω και σε ποια ομάδα έχει πάει στο καθένα. Εδώ βλέπω τη μέση τιμή με έντονη γραμμή και τα όρια στα οποία κινούνται στις τιμές. Δηλαδή για κάθε παίκτη δεν έχω μια γραμμή. Προφανώς επειδή έχω 10.000 παίκτες δεν θα φαίνονταν τίποτα στο γράφημα, οπότε με αυτό το γράφημα βλέπω τη μέση τιμή και τα όρια που κινούνται οι παίκτες. Και βλέπω ότι η ομάδα 1 είναι η πάνω, η ομάδα 2 είναι η κάτω. Και αντίστοιχα, αν είχα τρεις ομάδες, θα έπρεπε να δεις το γράφημα εδώ. Οπότε, αυτό ήταν το λεγόμενο clustering. Χωρίζουμε, έχω μόνο είσοδο στο μοντέλο μου και προσπαθώ να βρω κάποιες φυσικές δομές. Να χωρίσω όλα τα δεδομένα σε κατηγορίες και να προσπαθήσω να εξηγήσω τα δεδομένα. Το αμέσως μετά θα κάνω ένα σύντομο διαμαντάκι 5 λεπτά και συνεχίζουμε μετά με το classification και το review. Και μετά θα πάμε στο deep learning. Να πω ότι classification και review είναι πολύ εύκολα σαν διαδικασία. Fit C, το είναι το λογό. Θα δείτε δηλαδή ότι η σύλληψη είναι ακριβώς η ίδια, αλλάζουμε απλά ένα όνομα και το κατρέχουμε όλοι. Οπότε από εδώ και μετά είναι αρκετά. Το πιο σημαντικό ήταν να φέρετε τα δεδομένα σε μια μορφή που να είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Οπότε, 5 λεπτά διάλειμμα και λοιπόν, να συνεχίσουμε τα επόμενα, καθώς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ακόμα μέχρι τις 4. Είδαμε το clustering. Γενικά, ό,τι δεδομένα και να έχετε, το πρώτο βήμα που κάνει κάποιος είναι να δοκιμάσει αλγόριθμους του clustering για να πάρει μια εικόνα με τα δεδομένα. Τώρα, το επόμενο είναι, αν έχουμε και είσοδο και έξοδο, τότε πάμε στην επιβλεπόμενη μάθηση, όπως είπαμε, όπου προσπαθούμε να συσχετίσουμε την είσοδο και την έξοδο και να φτιάξουμε ένα μοντέλο που όταν θα δώσουμε καινούργια είσοδο να μας δώσει αντίστοιχα αποτελέσματα σαν έξοδο. Και όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε το classification, όπου έχουμε διακριτές κλάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε δεξιά κάποια δεδομένα. Λέμε ότι αυτά είναι κόκκινα, αυτά είναι πράσινα, αυτά είναι κίτρινα κτλ. Ή στο regression, όπου λέμε αυτά τα δεδομένα μου δίνουν 1, αυτά μου δίνουν 1,2, αυτά μου δίνουν 5 κ.ο.κ. Δηλαδή συγκεκριμένη τιμή. Αυτό είναι το regression. Οπότε πάμε πρώτα με το classification. Τι κάνουμε, ετοιμάζουμε τα δεδομένα όπως είχαμε δει προηγουμένως. Είπαμε αυτό είναι το βασικότερο. Επιλέγουμε ένα αλγόριθμο, το εφαρμόζουμε, φτιάχνουμε το μοντέλο, του δίνουμε καινούργια δεδομένα, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μετά, καινούργιος αλγόριθμος, του δίνουμε δεδομένα, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Το κάνουμε αυτό, αν θέλετε, για όλους τους αλγόριθμους και ποιος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, αυτό θα εξοπλίσουμε στο τέλος. Οπότε του δίνουμε τα δεδομένα και μετά παίρνουμε τις προβλέψεις. Όπως σε κλασσικές συμπρόβλησης θα είναι αυτό ανήκει στην κατηγορία τάδε, αυτό ανήκει στην κατηγορία την άλλη. Τώρα, το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι ένα παράδειγμα σε ιατρική. Έχουμε 427 ασθενείς. Έχουμε μετρήσεις. Ας ανοίξω λίγο τα δεδομένα. Τρέχω τα δεδομένα και όπως είπαμε, plot matrix και το μέτρο του correlation σαν εικόνα για να πάρουμε μια πρώτη εκτίμηση από τα δεδομένα. Περιμένω να φορτωθούν. Τα δεδομένα τα έχω σε ένα εξελόφυλλο και έχουμε, ανοίγω το tape για να δούμε, έχουμε δεδομένα όπως ηλικία, μετρήσεις, οι τιμές για τη χολυστερόλη, και τα λοιπά, διάφορες μετρήσεις,
Αλλά έχουμε και κατηγορίες. Δηλαδή ότι το ζάχαρο στο αίμα είναι υψηλό, είναι κανονικό, είναι χαμηλό κ.ο.κ. Η τελευταία στήλη είναι η έξοδος, που μου λέει αν έχει πρόβλημα σε καρδιά του ή όχι. Τρέλει φόρος. Άρα εδώ τώρα τι έχω. Έχουμε 21 στήλες σαν είσοδο, 22 στήλη είναι η έξοδος. Άρα εγώ θα προσπαθήσω να συσχετίσω τις 21 στήλες με την έξοδο και να φτιάξω ένα μοντέλο που θα το δώσω εγώ 21 καινούργιες τιμές για τον καινούργιο ασθενή και θα μου πει αν έχει πρόβλημα ή όχι. Τώρα εδώ, τι μπορεί να κάνει κάποιος. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής μου δείξει το σύστημα ότι δεν έχει τίποτα, αλλά στην πραγματικότητα έχει, αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το ανάποδο. Δηλαδή, αν δεν έχει πρόβλημα και το μοντέλο μου δείξει εμένα ότι έχει, εντάξει, θα κάνει κάποιες εξετάσεις παραπάνω, θα διαπιστώσουν ότι όντως είναι καλά, άρα όλα καλά. Αν όμως έχει πρόβλημα και το μοντέλο μου δείξει ότι δεν έχει, του πω εγώ, OK, πήγαινε σπίτι σου, είναι πολύ πιο επικίνδυνο για την υγεία του. Οπότε εκεί μπορώ να ορίσω και ένα πίνακα κόστους και να του πω ότι το ένα είναι 5 φορές χειρότερο από το άλλο. Ώστε έτσι να λάβω υπόψη ότι το πόσο σημαντικό είναι αν θα έχω λάθος διάγνωση ή όχι. Τώρα, με το πρώτο Matrix και τα λοιπά, είπαμε αντίστοιχα γραφήματα όπως είδαμε πριν, μπορούμε να βγάλουμε κάποιες συμπεράσματα, μετά μπορεί και όχι. Εδώ δηλαδή βλέπω ότι δεν σχετίζονται τόσο οι τιμές που έχει το ένα με το άλλο. Κάποια βέβαια που είναι ψηλοκίτρινα, είναι πιο συσχετισμένα μεταξύ τους. Τώρα, το σημαντικό βήμα τώρα εδώ είναι, πρέπει να χωρίσουμε τα δεδομένα σε δεδομένα για εκπαίδευση και σε δεδομένα για validation. Όπου με το validation δίνουμε σαν είσοδο τα δεδομένα αυτά και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ξέροντας όμως από πριν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Οπότε έτσι μπορούμε να βεβαιωθούμε πόσο καλή είναι η εκπαίδευση στο μοντέλο μας. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να χωρίσουμε τα δεδομένα, για παράδειγμα, 80% για training, δηλαδή να εκπαιδεύσουμε, έχουμε εμείς 427 ασθενείς. Το 80% θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο και τα υπόλοιπα 20% θα τα βάλουμε μετά σαν είσοδο για να δούμε τι αποτελέσματα έχουν. Ξέρω δηλαδή από πριν για αυτό το 20% αν θα έχουν false true το heart disease. Οπότε έτσι να διαπιστώσω αν το μοντέλο μου είναι καλό. Προφανώς αν του βάλω σαν είσοδο κάτι που το χρησιμοποίησα για την εκπαίδευση θα μου βγάλει σωστό αποτέλεσμα. Ο σκοπός είναι αν του δώσω καινούργια να δουλεύει καλά το μοντέλο. Να μην έχω εδώ το φαινόμενο που λέγεται overfitting. Δηλαδή να το εκπαιδεύω καλά, αλλά να του δίνει καινούργια δεδομένα να μου βγάζει τελείω λάθο αποτέλεσμα. Οπότε γι' αυτό σπάνε τα δεδομένα σε 80% training, σε 20% testing. Η εντολή λέγεται CV partition, του λέω ποια δεδομένα θέλω, το health data να, έχω αποθηκευμένα τα δεδομένα που είδα προηγουμένω, και του λέω ποια είναι η έξοδο, το όνομα τη στήλη που θα είναι η έξοδο. Η στήλη λέγεται health disease, ήταν η τελευταία στήλη. Άρα του λέω η σύνταξη είναι αυτή, δηλαδή στα δεδομένα αυτά η έξοδος είναι το heart disease και κράτα μου το 0,2, το 20%. Το 20% validation, το 80% training. Οπότε φτιάχνω το part και μετά το training part θα είναι το index για το training δεδομένα. Άρα τα training data θα είναι τα δεδομένα που έχω, πια αυτά που ανήκουν στο training set. Το 80%. Και τα υπόλοιπα, όσα δηλαδή βλέπετε με την περισπομένη δηλώνω το ανάποδο, όσα δεν ανοίγουν στο training set, δηλαδή το 20% που έχω κρατήσει, αυτά θα είναι το validation data. Οπότε, CV partition για να τα χωρίσω 80 και 20% και μετά με το training βρίσκω το index, όσα ανοίγουν στο training τα κάνω T-data, training data. Όσα ανοίγουν δεν ανήκουν στο training, στο V-data. Και κάτι άλλο παρατηρήστε ότι τα δεδομένα που έχω είναι εδώ έχω μόνο αριθμητικά δεδομένα, έχω δηλαδή 11 στήλες και 12 είναι το αποτέλεσμα και στο heart data να, μόνο numeric και στο heart data all έχω και αριθμητικά και κατηγορικά δεδομένα, δηλαδή ακόμα περισσότερη πληροφορία. Αυτό το κάνω γιατί κάποια δόρυφη μπορεί να δέχονται σαν είσοδο μόνο νούμερα, κάποια άλλη όμως να δέχονται και νούμερα και κατηγορίες. Οπότε χωρίζω τα δεδομένα και μετά Fit C, πατάω Tab και εδώ έχουμε όλους τους αλγόριθμους
είπαμε fit C και μετά αλλάζει μόνο το όνομα του αλγορίθμου. Η σύνταξη είναι η ίδια, δηλαδή του λέω fit C, διαλέγω τον αλγορίθμο, σε ποια δεδομένα θα τον εφαρμόσω και συνεχίζω. Τώρα, κάθε αλγόριθμο έχει δικές του παραμέτρους που μπορώ να επέμβω και να αλλάξω. Η πιο εύκολη είναι ο κοντινότερος γείτονας, το fit, πάμε λίγο στη διαφάνεια να το δούμε. Δηλαδή, ο κοντινότερος γείτονας, εξετάζω ας πούμε αυτό το data εδώ, πού είναι πιο κοντά, αν επιλέξω τον ένα κοντινότερο γείτονα, ποιος είναι ο κοντινότερος γείτονας, αυτός. Άρα θα πάει κίτρινο. Αν όταν εξέτασε τους τρεις κοντινότερους γείτονες, τι θα κάνει, αυτό το σημείο, ποιοι είναι οι τρεις κοντινότεροι γείτονες, είναι αυτός, αυτός και αυτός. Πού θα πάει, κίτρινο είναι μόνο ένα, πράσινο είναι δύο. Άρα, πού θα το βάλω αυτό, εκεί που είναι πιο πολύ κοντινότεροι γείτονες. Άρα, θα γίνει πράσινο. Οπότε παίζει ρόλο και τους πόσους γείτονες θα επιλέξουμε. Αυτό είναι το πιο απλό που κλασσικέσουμε, συνήθως με αυτό ξεκινάμε. Οπότε, η σύνταξη είναι αυτή, το μοντέλο που ας το ονομάσουμε M, θα είναι fit C και μετά KNN, το όνομα του αλγορίθμου. Πού το εφαρμόσω, στα training data που έφτιαξα προηγουμένως, ποια είναι η έξοδος, η στήλη με το όνομα Heart Disease. Τώρα, πώς εξετάζουμε πόσο καλό είναι αυτό το μοντέλο, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι το resubstitution loss, το οποίο τι κάνει. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησα για training τα βάζει σαν είσοδο και μου βρίσκει το αποτέλεσμα. Αυτό θεωρητικά θα είναι 0, δηλαδή με αυτά τα εκπαίδευσα. Άρα έχει εκπαιδευτεί με αυτά τα δεδομένα, αλλά θα περιμένω ότι θα είναι 0 αυτό. Το loss τι κάνει. Του λέω τρέξιμο στο μοντέλο M, ποια δεδομένα, τα validation δεδομένα. Το 20% που έχω κρατήσει. Καινούργια δεδομένα δηλαδή. Αυτό μπορεί να είναι 0, μπορεί όμως και να μην είναι 0. Εξαρτάται από το πόσο καλό είναι το μοντέλο. Οπότε με αυτά τα δύο εξετάζω πόσο καλό είναι το αποτέλεσμα. Το ένα λέγεται resub loss και παίρνει το όνομα του μοντέλου. Άρα τώρα στο μοντέλο M που έφτιαξα προηγουμένως του δίνω σαν είσοδο τα training δεδομένα και μου βρίσκει πόσο καλό είναι. Στη δεύτερη περίπτωση του λέω στο μοντέλο M βάλουμε σαν είσοδο τα validation data και βρίσκουμε πόσο είναι το σπάνιο. Το τρέχω και βλέπουμε ότι 0 το 1, δηλαδή προφανώς τα δεδομένα με τα οποία χρησιμοποίησα για την εκπαίδευση είναι OK. Όταν όμως βάλω καινούργια δεδομένα, έχουμε 34% σφάλμα. Που είναι σημαντικό. Εγώ θέλω να το βελτιώσω αυτό. Τώρα, ποιο είναι το μοντέλο μου. Το μοντέλο το έχω αποθηκεύσει το M. Μου λέει εδώ είναι ένα classification KNN μοντέλο, ποιο είναι το response, δηλαδή η έξοδος, το όνομα στήλης με το heart disease και εδώ μου λέει το default, πόσοι γείτονες έχει εξετάσει, δηλαδή το default είναι ένα, ένας κοντινότερος γείτονας. Αν θέλω τώρα να το αλλάξω, τι μπορώ να κάνω, M τελεία, το όνομα non-neighbors και θα του πω κάνω το 3. Δηλαδή, μπορώ να έρθω τώρα εδώ και να πάω M τελεία, πατάω tab, βρίσκω, πατάω tab και βρίσκω το non neighbors, το οποίο τώρα είναι ένα, έτσι το βλέπουμε και πριν. Τώρα θα το πω ίσον 3. Τι κάνω εδώ, αλλάζω τους γείτονες και του λέω μην πάρεις ένα, πάρει 3, όπως κάναμε εδώ στο γράφημα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα θα αλλάξει. Τώρα πώς βρίσκουμε εδώ, έχοντας φτιάξει το μοντέλο, υπάρχει εντολή predict στο μοντέλο μου τα δεδομένα που έχω. Που μπορεί να είναι καινούργια ή τα validation δεδομένα που έχω. Τώρα για τα validation data, εγώ ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί είναι γνωστά δεδομένα. Οπότε το predicted θα είναι predict το μοντέλο και τα big data. Τα πραγματικά ποια θα είναι, το big data τελεία και το η στήλη δηλαδή η τελευταία. Οπότε μπορώ να φτιάξω το confusion matrix, ας το τρέξουμε έτσι, το τρέχω πάλι. Το confusion matrix ποιο είναι αυτό εδώ,
ας το δούμε, το οποίο τι μου λέει. Αυτό είναι φως, φως, αυτό είναι φως και φως. Δηλαδή, μου λέει, ήταν φως, το μη και φως. Πόσα, πόσα είναι εκεί, κοντά στο ήχος. Πόσα ήταν true και τα μη και true, είναι τα σημεία που βρήκα εγώ. Και αντίστοιχα τα υπόλοιπα. Ήταν true, τα μη και φως, ή ήταν φως και τα μη και true. Οπότε μπορεί να το δέσει με το γράφημα πόσο πολλά είναι. Ή να έρθω από εδώ και να δω πόσε τιμέ ήταν τα του καθένα. Δηλαδή εδώ τι μου λέει. 19 τιμές ήταν false, τα βρήκε false. 37 ήταν true, τα βρήκε true. Δούλεψε καλά δηλαδή. Αλλά είχα 10 τα οποία ήταν false και το μοντέλο μου είπε ότι είναι true. Λάθος δηλαδή. Και εδώ το ανάποδο. 19 τιμές ήταν true, το μοντέλο όμως μου έδειξε false. Εγώ θα προσπαθήσω. Αυτό που θέλω είναι αυτά εδώ να είναι ως το δυνατόν πιο κοντά στο 0. Δηλαδή εγώ θέλω αυτά εδώ με ενδιαφέρον, που είναι τα σωστά. Θα προσπαθήσω δηλαδή να φτιάξω εδώ το συγκεκριμένο. Οπότε, όπως είπα, τι μπορώ να κάνω, να αυξήσω τον αριθμό γειτόνων, εδώ το κάνω 5, και τρέχω πάλι το resub loss και το loss που κάναμε και πριν. Και βλέπουμε τώρα ότι αρχικά ήταν αυτό, μετά έγινε αυτό. Δηλαδή το resub loss χάλασε, από 0 πήγε τώρα 0,22, αλλά αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το δεύτερο. Αν του δώσω καινούργια δεδομένα, τι αποτέλεσμα έχει. Και βλέπουμε ότι από 34% λάθος πήγε στο 24% λάθος. Δηλαδή βελτιώθηκε βάζοντας 5 γείτονες περισσότερους. Τι άλλο μπορώ να κάνω τώρα, μπορώ να αλλάξω και το distance που έχει. Από τη default που έχει την ευκλήδια απόσταση, εγώ μπορώ να αλλάξω αυτά. Το ξανατρέχω. Και βλέπουμε τώρα το resub loss πήγε πάλι πίσω στο 0 από 22% που ήταν πριν. Το άλλο παραμένει περίπου στο 24%. Λίγο καλύτερο δηλαδή το μοντέλο τώρα. Και μπορώ να αλλάξω διάφορα τέτοια και να εξετάσω, να δοκιμάσω διάφορες τιμές για τους γείτονες, διάφορα ρυθμίσεις για το distance και να δω το κατάλληλο αποτέλεσμα. Που να μου δίνει εδώ το πιο καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, παραλαμβάνω, εμένα με ενδιαφέρει αυτό εδώ να είναι ως το δυνατόν μικρότερο. Τώρα, αυτή είναι η μία πιο διαδεδομένη μέθοδος. Άλλη μέθοδος είναι με τα δέντρα. Δηλαδή το δέντρο τι κάνει, έχει ένα δέντρο αποφάσεων, μου λέει εξετάζω το χ, είναι μικρότερο από το α, αν ναι πάω από χ, αν όχι πάω από την άλλη. Και συνεχίζω αυτό μέχρι να χωρίσω τα δεδομένα μου στις περιοχές που θέλω. Πώς είναι η σύνταξη. Είμαστε εδώ, fit c, όπως και πριν, αντί για k είναι εδώ, θα βάλω 3. Δηλαδή το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα αυτό. Πού το εφαρμόζω στα training data, ποια είναι η έξοδος στο Healthy Disease και υπολογίζω resub loss και loss, όπως και πριν. Το τρέχω. Εδώ βλέπουμε και το δέντρο, πώς παίρνει τις αποφάσεις και καταλήγει εδώ. Και από εδώ θα μπορούσα να κόψω επίπεδα, κόβω στον επίπεδα και βλέπω πώς αλλάζει και το δέντρο. Τώρα είμαστε 28% λάθος, ενώ είμαστε στο 4%, δηλαδή λίγο μας χάλασε. Αλλά τι μπορώ να κάνω, μπορώ να κόψω με την εντολή πρώτη του λόγου, κόψω την τρία επίπεδα και υπολογίσαμε ξανά το resub και το loss. Το τρέχω, βλέπω το αντίστοιχο δέντρο με τρία επόμενα επίπεδα και τώρα είμαστε 20%. Πιο καλό να δει ποτέ είχαμε το 24%. Τι άλλο μπορώ να κάνω, να αλλάξω και το minimum leaf size, να πω χώρισε μου σε 15 μόνο maximum περιοχές. Υπάρχουν διάφορα τέτοιες παράμετροι. Να πω ότι αν είστε μέσα στο live editor πατώντας κόμμα, δηλαδή κλείνω την παρένθεση εδώ, πατάω κόμμα, πατάω tab και μου βγάζει όλα τα πεδία τα οποία μπορώ να αλλάξω εγώ για το συγκεκριμένο αλγόριθμο. Οπότε βλέπετε το parent size εδώ, τα class names, δηλαδή όλα αυτά μπορώ να τα βάλω τώρα εγώ σαν είσοδο στο μοντέλο μου. Οπότε ακόμα και αν δεν θυμάται κάποιος πώς συντάσσεται την εντολή, πατώντας τα τάπ, σου λέει ποια είναι τα πεδία. Οπότε εγώ τώρα μπορώ να επιλέξω από εδώ, ας πούμε, αυτό το πεδίο και από εδώ θέλω, μου λέει η default τιμή είναι 10, πρέπει να είναι ακέραιος θετικός, ακέραιος, άρα μπορώ να το βάλω τώρα από 12.
και αν το τρέξω και μοντέλο για δώρο. Οπότε, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε απ' έξω πώς είναι στις συνέντευξεις, με το tablet που μπορείτε να επιλέξετε αυτά. Τώρα, τα δέντρα μπορεί να πάρουν και numeric data, αλλά και κατηγορικά data. Δηλαδή, οι σπίτες που έχουν κατηγορίες. Πώς το κάνουμε αυτό, ίδια σύνταξη, απλά training data θα βάλουμε τα all. Το all περιλαμβάνει και τις 21 σπίτες που είναι και τα νούμερα, δηλαδή και τους αριθμούς. Και υπολογίζουμε το resolve loss, το loss, κόβουμε τα τρία επίπεδα και ξανά το ίδιο. Και εδώ. Ναι, είχα κάνει την αλλαγή εδώ. Βλέπω και αυτό. Και είμαστε τώρα 21%. Λίγο το χαλάσαμε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, η λογική εδώ είναι πάλι δοκιμάζουμε διάφορες τιμές και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Άλλη μέθοδος. Naive bias, όπου εδώ εξετάζουμε πιθανότητες να ανοίξει στη μία περιοχή και πιθανότητες να ανοίξει στην άλλη περιοχή. Όπου είναι πιο μεγάλη πιθανότητα, σε εκείνη την περιοχή θα το κάνει classification το μοντέλο. Η εντολή πάλι fit C, τελεία, τα αρχικά NB. Δηλαδή, έρχομαι πίσω. Το μόνο που αλλάζω, βλέπετε, η σύνταξη είναι ακριβώς η ίδια. Fit C, το όνομα όμως του αλγόριθμου. Resolve loss και loss, το τρέχω. Δεν αλλάζω τίποτα στον κώδικα, τώρα πάμε 20% ευρώ με το naive bias. Πάλι μπορώ να αλλάξω εδώ το distribution, να βάλω κάποιο άλλο kernel, υπάρχουν κάποια διαθέσιμα στο help. Επαναλαμβάνω, πατάτε κόμμα, tab, σας βγάζω όλα τα πεδία τα οποία μπορείτε να αλλάξετε και αν αλλάξω εδώ το kernel, πάμε στο 17%, το πιο καλό που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα. Άλλη μέθοδος, discriminant analysis. Εδώ τώρα τι κάνει, βρίσκει τις ευθείες γραμμές που βλέπετε στο γράφημα. Εκεί υποτίθεται είναι ίδια πιθανότητα να είναι στο ένα, ίδια πιθανότητα να είναι και στο άλλο. Οπότε εξετάζει πόσο απέχει από εκεί τη γραμμή και ανάλογα θα το πάρει. Δηλαδή, αν το data που έχουμε εμείς, η πιθανότητά του είναι να είναι εδώ, θα πάει στο κόκκινο. Γιατί είναι πιο κοντά η πιθανότητά του στο κόκκινο. Από ό,τι είναι από τα υπόλοιπα. Αν είναι σε αυτό το σημείο, θα πάει στο πράσινο. Οπότε αυτή η μέθοδος βρίσκει τις γραμμές αυτές, βρίσκει την πιθανότητα πόσο μακριά είναι από αυτή τη γραμμή και ανάλογα το πάει σε μια περιοχή. Η σύνταξη ακριβώς η ίδια, αλλάζει πάλι, είπαμε, το όνομα του αλγόριθμου. Δηλαδή είμαστε εδώ. Fit C, discriminant analysis. Από το disk, τα αρχικά του αλγόριθμου. Σε ποια δεδομένα, στο τι data, ποια είναι η έξοδος αυτή, resub loss και σκέτο loss και πάμε εδώ. Είμαστε πάλι 17% εδώ με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Και πάλι βέβαια, αντί για γραμμή, θα μπορούσαμε να έχουμε quadratic, μια καμπύλη, αντί να υπολογίζουμε στη γραμμή εδώ, δηλαδή να τα χωρίζουμε μια καμπύλη. Αυτό το κάνουμε με αυτή τη σύνταξη, του λέω ότι ο τύπος της discriminant analysis είναι quadratic, και τότε έχουμε πάλι το ίδιο, η ίδια σύνταξη, η sub loss του μοντέλου και loss με τα καινούργια data και πάμε τώρα, το χαλάσαμε τελείως, το 27%. Άρα με το quadratic δεν δουλέψω καλά για τα δεδομένα που έχουμε. Άλλη μέθοδος τώρα είναι το support vector machines. Εδώ τώρα τι κάνει, βρίσκει μια ευθεία που να χωρίζει τα δεδομένα, βρίσκει το πιο κοντινό σημείο από τη μία περιοχή, το πιο κοντινό από την άλλη περιοχή, δηλαδή αυτά τα δύο, το κόκκινο εδώ, είναι το πιο κοντινό από τα κόκκινα με αυτή τη γραμμή. Από την πράσινη έχει δύο σημεία που απέχουν το ίδιο από τη γραμμή. Οπότε θέλει όσο δυνατόν αυτό να είναι μεγαλύτερο, ώστε να είναι μία περιοχή όσο δυνατόν πιο μακριά από την άλλη. Οπότε αυτή η μέθοδος τι κάνει, βρίσκει αυτή τη γραμμή, βρίσκει με ιστοποιεί την απόσταση των τελευταίων σημείων από την μία, των τελευταίων σημείων από την άλλη και ανάλογα με το που βρίσκεται κάθε σημείο, θα πάρει στη μία περιοχή ή στην άλλη. Τώρα, εδώ, ποια είναι η δυσκολία, έχουμε μόνο δύο περιοχές. Δηλαδή, έχουμε true ή false, 0 ή 1. Αν εγώ ήθελα 0, 1 ή 2, δηλαδή να έχω τρεις περιοχές, δεν θα μπορούσα να το κάνουμε αυτή τη μέθοδο. Θα δούμε τι μπορεί να κάνουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, εδώ, αυτό δουλεύει μόνο όταν έχουμε δύο κλάσεις μόνο. Πάμε να δούμε τη σύνταξη. Fit C, SVM, τα αρχικά.
όπως βλέπετε, η σύνταξη είναι ακριβώς η ίδια με τα προηγούμενα. Έτσι. Αλλάζει απλά το όνομα του αλγορίθμου. Το τρέχω. Πάμε τώρα 16%. Το πιο καλό μοντέλο που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και πάλι τώρα εδώ μπορώ να αλλάξω, να χρησιμοποιήσω γκαουσιανό κέρνελ. Δηλαδή η γραμμή που του χωρίζουμε, που βρίσκαμε πριν, να μην είναι ευθεία, αλλά να είναι μια γκαουσιανή. Η σύνταξη, παραλαμβάνω, πατάμε tab, μας δείχνει τι μπορώ να αλλάξω και επιλέγω την αντίστοιχη τιμή. Το τρέχω και αυτό. 17, δεν το χαλάσαμε λίγο το μοντέλο. Παραλαμβάνω, αν έρθετε εδώ, πατάω κόμμα tab. Με το tab μου βγάζει όλα τα πεδία που μπορώ να αλλάξω και από εκεί επιλέγω την αντίστοιχη τιμή. Τώρα, η άλλη περίπτωση εδώ που είπαμε έχουμε μόνο δύο κλάσεις. Αν είχαμε παραπάνω κλάσεις, εδώ σημαίνει έχω τρεις κλάσεις, τι μπορώ να κάνω, να σου πείσω τα multi-class SVM, support vector machines, το οποίο τι κάνει. Φτιάχνει πρώτα σε δύο βήματα το template, όπως βλέπετε, το οποίο βρίσκει δύο ευθείες. Δηλαδή χωρίς ευθύνες περιοριστικές, άρα θα μου δει δύο συνδυασμούς, δύο ευθείες και μετά fit C και την εντολή ECOG και θα μου χωρίσει τα δεδομένα με αυτές τις δύο ευθείες που βρήκε το μοντέλο. Δηλαδή αν έχω παραπάνω από δύο κλάσεις όπως έχω εδώ, με το template βρίσκω δύο ευθείες σε συνδυασμό ανά δύο τις κλάσεις και με το fit C ECOG μεταχωρίζει στις περιοχές. Και loss. Τώρα το template, το default είναι το γραμμικό template, δηλαδή μου βρίσκει αυτές τις γραμμές που μιλάμε στη διαφάνεια. Μπορώ όμως εγώ να το πω να χρησιμοποιήσω γκαουσιανή πάλι ή κάποιες άλλες μεθόδους που υπάρχουν. Οπότε μετά η σύνταξη είναι η ίδια, απλά τώρα το template θα είναι το γκαουσιανό. Οπότε πάμε να το δούμε, εδώ είμαστε 16%, τρέχω τα γκαουσιανά. Πάλι 16%, δεν άλλαξε τόσο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και κατηγορικά data εδώ. Με τα κατηγορικά data που έχω παραπάνω πληροφορία πάμε περίπου στο 15% λάθος εδώ. Οπότε επαναλαμβάνω, αυτή η μέθοδος έχει δύο βήματα. Πρώτα βρίσκουμε με το template τις δύο ευθείες ή γκαουσιανές αν επιλέξω την άλλη επιλογή. Και μετά fit C epoch τα υπόλοιπα. Και κάτι άλλο που μπορεί κάποιος να κάνει, είπαμε χωρίζουμε τυχαία τα δεδομένα 80% για training, 20% για validation. Υπάρχει επιλογή να χρησιμοποιήσουμε και k-fold validation, δηλαδή τι κάνει. Εμείς τι κάναμε πριν, είχαμε αυτά τα δεδομένα εδώ, πήραμε 80% τυχαία για training, 20% ή 40% και 60% ό,τι το σωστό θέλετε, για το validation. Με το k-fold validation το τι κάνουμε. Του λέμε, εγώ θέλω, ξέρω, 10% για validation, τι κάνει. Τα χωρίζει σε κάπα groups, που θα το πω εγώ, και παίρνει training, αυτό για validation, το τέταρτο. Μετά, αλλάζει σειρά. Παίρνει αυτό για training, αυτό για training, αυτό για validation, αυτό για training. Μετά, το ανάποδο. Το 1, το 3 και το 4 για training, το 2 για validation. Μετά, 2, 3, 4 για training, το 1 για validation. Και το κλείσεις. Δηλαδή το κάνει αυτό, ώστε όλα να περάσουν μια φορά από το validation. Αυτό λέγεται k-fold validation, ώστε να είσαι σίγουρος ότι θα χωρίσει τυχαία τα δεδομένα και θα τα αλλάξει υπόψη πολλές φορές.
Και βέβαια μπορεί να κάνει ακόμα και ένα. Δηλαδή να του πει όλα τα δεδομένα για training, ένα μόνο για validation. Και να το κάνει αυτό επαναληπτικά, ώστε όλα τα δεδομένα να περάσουν μία φορά από το validation. Αυτό λέγεται leave one out. Αυτό υπάρχει έτοιμο μέσα στο μάτι, αλλάζει την επιλογή που χωρίζεται από το CV partition που είχαμε δει και μπορείτε να σπίσετε αυτά εδώ. Οπότε έτσι να έχετε και κάποια αποτελέσματα στον αλγόριθμο. Πάμε τώρα. Είδατε η σύνταξη, είπαμε είναι fit C. Πατάω tab. Fit C. Πατάω tab και διαλέγω τον αλγόριθμο. Από εκεί μετά είναι όλο το ίδιο. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Έχουμε apps. Αυτό θα το έκανα πρώτο και εγώ. Και επιλέγω το κουμπάκι που λέει classification level. Το πατάω. Είπαμε έχουμε στην καρτέλα apps. Και πατάω classification level. Τώρα μου ανοίγει ένα γραφικό εργαλείο. Περιμένουμε να ανοίξει. Του λέω θέλω new session. Και μου λέει πρώτο στέλνω τα δεδομένα από το workspace ή από κάποιο αρχείο. Εγώ τα έχω βάλει στο workspace και λέω τα δεδομένα μου είναι το help data now. Και μου λέει ποιο είναι το response. Μου βγήκε από μόνο του ότι η τελευταία στήλη είναι το response. Αν τώρα δεν ήταν η τελευταία στήλη, αλλά εγώ το είχα κάπου αλλού, μπορεί να πατήσω το βελάκι και από εγώ το response, η έξοδος δηλαδή, θα είναι ξέρω εγώ αυτό, κάτι άλλο. Αλλά από μόνο του μου βγήκε ότι η τελευταία στήλη είναι αυτό. Οπότε, από εδώ μπορώ να επιλέξω αυτό που λέγαμε το K-Fault Validation, του λέω πάρε 5 faults, δηλαδή χωρίσε μου τα data σε 5 περιοχές και πάντα όλα από μία φορά για validation. Ή εδώ να το πω το ποσοστό, θέλω να είναι το 20% για validation, 80% για testing. Ή καθόλου. Βέβαια το καθόλου δεν ενδείκνεται, καλύτερα να βάλετε ας πούμε αυτό το 20%. Και πατάω Start Session. Τώρα εδώ παρατηρήστε. Πατάω Filter Selection και μπορώ να επιλέξω από τα inputs που έχω, αν κάποιο δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Ή τι μπορώ να κάνω. Το τρέχω με όλα, μετά βγάζω την ηλικία, το ξανατρέχω. Βελτιώνει το αποτέλεσμα. Παραμένει ίδια, αν παραμένει ίδια πάει με την ηλικία, δεν χρειάζεται ρόλο. Άρα το αφήνω εκτός. Αυτό που έλεγα αν έχετε ξέρω εγώ χίλιες περιπτώσεις και όχι 11 στο σύνολο. Να βρείτε έτσι ποια δεν είναι σημαντική. Επίσης, παρατηρήστε δίπλα έχει το κουμπάκι PCA, το οποίο enable principal component analysis. Είπαμε το principal component προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το variance που έχει μέσα, που λέω θέλω 95% variance. Θυμίζω το διάγραμμα Παρέτο που βλέπαμε, που μου έδειχνε πριν ότι από τις 17 στήλες που είχα, οι 8 πρώτες μου δίνανε 96% της πληροφορίας. Οπότε μπορώ καθίστε να μπορώ κάνοντας enable αυτό, να μου βρει μόνο του από τις στήλες που έχω και είναι πιο σημαντικές και να κρατήσει για τη συνέχεια μόνο αυτές. Θες πω, τώρα τα αφήνω όπως είναι και μετά έρχομαι εδώ και επιλέγω ποια μέθοδο θέλω. Ή επιλέγω αυτό. Όλα. Θα μου τρέξει όλες τις μεθόδους που είδα προηγουμένως με κώδικα, θα μου τα τρέξει απευθείας. Τώρα παρατηρήστε, αν έχετε κατεστημένο το Parallel Computing Toolbox, ίσως να έχετε παρατηρήσει ένα κουμπάκι εδώ κάτω στο MATLAB, το οποίο μου δείχνει εμένα, εγώ έχω τώρα i7 το επεξεργαστή 8ης γενιάς, που σημαίνει ότι έχω 4 πυρήνες. Άρα μπορώ να ανοίξω τους πυρήνες, τους 4 που έχω, οπότε να μου τρέχει 4 ώρες πιο γρήγορα, να εκμεταλλεύεται δηλαδή και τους 4 πυρήνες. Απλά πατώντας από εδώ Start Parallel Pool. Αυτό βέβαια χρειάζεται όπως είπαμε το Parallel Computing Toolbox. Αν το έχετε εγκατεστημένο, θα σας βγάζει αυτή την επιλογή. Οπότε στο γραφικό όπως είστε, έχει την επιλογή αυτή. Use Parallel. Τώρα δεν το χρησιμοποιώ. Του λέω τρέξτε τα όλα ή τρέξτε τα πιο γρήγορα. Τώρα για να μην καθυστερούμε θα πατήσω τρέξτε τα πιο γρήγορα και πατάω Train. Και βλέπουμε. Έχει εδώ δέντρα και έναν αλγορίθμους και παρατηρήσω ότι έχει και έναν αλγορίθμους με διαφορετικές παραμέτρους. Όπου εγώ μπορώ να πατήσω κάποιο, ας πούμε έρχομαι εδώ, και μου λέει ότι χρησιμοποίησε KNN με 10 γείτονες, ευκλήδη απόσταση,
και μου βρήκε αποτέλεσμα 76,5% επιτυχία. Αντίστοιχα, θα δείτε ότι εδώ μου βγάζει τι επιτυχία είχαν κάθε άλλο αλγόριθμο. Ποιο είναι ο πιο καλό, αυτό. Άρα, εγώ τώρα κάνω κλικ εδώ. Δίπλα μπορώ να δω το Confusion Matrix όπως βλέπαμε και πριν. Δηλαδή, εδώ τι μου λέει, 25 ήταν false, τα βρήκε false. 13 ήταν false, μου τα βρήκε όμως true. Λάθος. 40 είχαν επιτυχία εδώ. Εγώ θέλω τα πράσινα να είναι όσο δυνατόν πιο πολλά. Τα κόκκινα να είναι όσο δυνατόν πιο λίγο. Εδώ είχα 76,5% επιτυχία. Μπορεί να δω και την καπύλη ροκ. Όσο πιο κοντά είναι στο 1 το εμβαδό αυτή τη επιφάνεια, τόσο πιο καλό είναι, τόσο πιο καλό είναι το μοντέλο. Και αν υποθέσουμε ότι εγώ επιλέγω αυτό, export είτε generate code, οπότε μου βγάζει αυτόματα τον κώδικα για να κάνω αυτό με εντολές, ή export το μοντέλο. Οπότε επιλέγω από εδώ export με το μοντέλο, διαλέγω όνομα εδώ και πατάω OK. Οπότε έχουμε τώρα πίσω και αυτό εδώ. Αυτό εδώ το μοντέλο. Και μου λέει how to predict. Αν δείτε, μου λέει για να κάνω predict. Η εντολή είναι αυτή. C.predict. TAF, όπου TAF είναι τα καινούργια μου δεδομένα. Άρα με το γραφικό βρήκα το πιο καλό μοντέλο. Έκανα export το μοντέλο αυτό και χρησιμοποιώντας αυτή τη συνέντευξη που μου τορπίνει το ίδιο το μοντέλο, του βάζω καινούργια δεδομένα και μου βγάζει το ψι, το ψι fit, που είναι τα αποτελέσματα. Οπότε η λογική εδώ είναι ότι έχω αυτό το γραφικό εργαλείο. Όπως είπαμε, μπορώ να τα επιλέξω όλα από εδώ, πατώντας αυτό εδώ, όλα. Όχι το πιο καλό, αυτό κάνω export. Οπότε θα έλεγα κάποιος ότι ξεκινάει από αυτό, βλέπει ποιο είναι το μοντέλο και μπορεί μετά να επέμβει και να αλλάξει, ας πούμε εδώ έχω τον KNN, μπορεί να αλλάξει τους γείτονες, να αλλάξω το distance matrix, τα βάρη για το distance και ούτω καθεξής. Οπότε μπορεί να επέμβει και στο μοντέλο και μέσα από το γραφικό εργαλείο. Και μετά export και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω κάποια πορεία σε αυτό. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια, αφού καθαρίσουμε τα δεδομένα μας, βγάζουμε τα missing values, έτσι για να παίρνουμε λίγο τη διαδικασία. Κάνουμε το... Για να πάμε, μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε αυτή τη διαδικασία, αντί να κάνουμε classification και όλα τα προηγούμενα. Ναι, αν στην αρχή η λογική ποια είναι, αφού φτιάξω τα δεδομένα, θα κάνουμε υποποίηση και όλα αυτά, το πρώτο που θα έκανα εγώ θα είναι να κάνω clustering, να δω αν έχουν κάποιες εμφανείς δομές μέσα στα δεδομένα. Θα μπορούσα βέβαια να μην το κάνω κατευθείαν. Αν ξέρω από πριν ότι εγώ θέλω να πάω σε classification, να δω πού με οδηγούν αυτά τα αποτελέσματα, θα πάω κατευθείαν σε αυτό. Τα δοκιμάζω όλα και πατάω αυτό που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Όπου από εδώ μπορώ να κάνω κατευθείαν και PCA και feature extraction και ό,τι άλλο θέλω. Θα μπορούσα κάποιος να πάει κατευθείαν εδώ, αν θέλει να κάνει classification. Αλλά η λογική είναι ότι κάνω και clustering, για να πάρω και μια εικόνα για τα δεδομένα που έχω. Ερχόμαστε στην κεντρική καρτέλα του MATLAB. Δηλαδή, εδώ είναι το βασικό. Υπάρχει κατηγορία Apps. Και αν πάτε εδώ Machine Learning και Deep Learning, υπάρχει το Classification Learning. Και αν δείτε δίπλα, υπάρχει το Regression Learning, που θα είναι αυτό που θα δούμε αμέσως τώρα. Η εντολή loss που βλέπαμε προηγουμένω. Ναι, απλώ βάζει ένα ποσοστό ότι είναι το 76 και παράδειγμα. Του δίνει σαν είσοδο το V-Data, το validation data, που είχαμε επιλέξει 20% προηγουμένω και σου βρίσκει και πόσο επιτυχία έχει. Γι' αυτό χρησιμοποιεί και validation data που ξέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οπότε έτσι να ξέρει πόσο καλό το μοντέλο. Οπότε εμεί τι κάναμε. Φτιάξαμε ένα μοντέλο KNN που έχει επιτυχία 76%. Αν αυτό μας καλύπτει, το 76%, το κρατάω, του δίνω καινούργιες τιμές, καινούργιες μετρήσεις
και βλέπω. Βέβαια, εδώ είναι ιατρικό πρόβλημα. Το 96% θα είναι καταστροφικό. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί το 96% να είναι καλό. Ας πούμε και εγώ ήμουν εδώ στον Ιταπιακό, στον κύριο Ζερβάκη, κάναμε ένα τέτοιο μοντέλο προσευχέσεων, έφτανα κάπου 80% κτλ. Έκανα διάγνωση πλευρών σε νομογεννήτριες. Η νομογεννήτρια κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Το 80% προφανώς δεν ήταν καλό. Τι κάναμε, πήγαμε σε νευρικά δίκτυα που θα δούμε αμέσως σε λίγο. Εκεί φτάσαμε 92-93% επιτυχία. Οπότε, τι κάναμε πρώτα, δηλαδή δοκιμάσαμε αυτά, είδαμε ότι φτάνει μέχρι εκεί, δεν πάει παραπάνω. Μετά πήγαμε σε νευρικά που μου δίνανε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, εμείς είδαμε classification. Τι κάνει classification, μου το χωρίζει σε τάξεις, true ή false ή κάτι άλλο. Η άλλη περίπτωση, καταρχήν, με κώδικα μπορείτε, απλά το αναφέρω, μπορείτε να φτιάξετε ένα loop, ένα κώδικο, που θα μου τρέχει όλα αυτά με τη σειρά. Και να μου τα κάνει μετά, να μου τα ταξινομεί με βάση το loss. Και να μου λέει, ας πούμε, ότι για τα συγκεκριμένα παραδείγματα, παράδειγμα, αυτή η μέθοδος είχε 11% λάθος, δηλαδή 89% επιτυχία. Έτσι. Η διαδικασία είναι, τρέχω τα μοντέλα, fit C το όνομα του αλγορίθμου, εξετάζω το εξάπλωση και το γλώσσο και το κάνω αυτό για όλο. Ή το κάνω από το γραφικό εργαλείο που είδα προηγουμένως και επιλέγω το αντίστοιχο αλγορίθμο. Δηλαδή μπορείτε είτε με κώδικα είτε μέσα από το γραφικό να κάνετε αυτές τις διαδικασίες και να καταλήξετε στο αλγορίθμο. Και όπως είπα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας. Τα δοκιμάζουμε όλα και λέμε ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, στο classification είπαμε ότι τα χωρίζουμε σε classes, true, false, 0, 1, 2, 3 κτλ. Στο regression, θα δούμε αμέσως τώρα, θέλουμε μια συγκεκριμένη τιμή. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε μετρήσεις από αυτοκίνητα, που μπορεί να είναι αριθμητικές μετρήσεις, βάρος, διαστάσεις, αλλά μπορεί να είναι κατηγορικά. Παράδειγμα, να είναι αυτόματο ή να είναι με ταχύτητες. Να είναι οδήγηση σε εθνική οδό ή οδήγηση σε χωματόδρομο κτλ. Οπότε έχουμε και αριθμητικές τιμές και κατηγορικές τιμές. Η έξοδος ποια είναι, η εξοικονόμηση καυσίμων. Η οποία είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Δηλαδή εδώ τώρα δεν ψάχνω 0 ή 1, true ή false, ψάχνω συγκεκριμένη τιμή. Αυτό λέγεται regression. Προσπαθώ να φτιάξω ένα μοντέλο που μετά θα το δώσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο που θα είναι τόσα κυβικά αυτόματο. Θα έχει τέτοια κατανάλωση ένα χιλιόμετρο. Θα οδηγάμε σε εθνική οδό. Θα είναι φορτηγό με τόσα κυβικά. Τι κατανάλωση θα έχει κτλ. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Παραμετρικό, όπου μοντελοποιούμε τα δεδομένα ώστε να δούμε και τι παίζει ρόλο στην κατανάλωση. Για παράδειγμα, παίζει ρόλο αν είναι αυτόματο ή με ταχύτητες, παίζει ρόλο αν είναι σε εθνική οδό ή στο χωματόδρομο κτλ. Και βρίσκουμε και την κατανάλωση. Αυτό είναι παραμέτρικ μοντελοποίηση. Αλλά μπορεί να είναι και μη παραμέτρικη μοντελοποίηση. Όπου εγώ θέλω απλά να δω τι κατανάλωση έχει. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει, έχω ένα αυτοκίνητο, πες μου τι εξοικονόμηση καυσίμου θα έχει. Εκεί τώρα δεν με ενδιαφέρει πού οφείλεται αυτή η κατανάλωση, αλλά θέλω να ξέρω ποια είναι η τιμή. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι για να δουλέψω κάποιος. Τώρα εδώ, πώς είναι οι εντολές. Πριν είχαμε fit C και το όνομα του αλγορίθμου, τώρα έχουμε fit R από το regression, πατάω τα και έχουμε όλους τους αλγορίθμους έτοιμους. Όπως κάναμε εδώ και πριν, fit R, tab και διαλέγω το μοντέλο. Πάμε λίγο να το δούμε σαν παραδείγματα. Φορτώνω τα δεδομένα. Το πιο απλό υπάρχει το fit, ένα γραμμικό μοντέλο, δηλαδή έχω τα δεδομένα, τα προσαρμόζω με μια γραμμή, μια ευθεία γραμμή. Αυτό είναι το πιο απλό μοντέλο. Εκεί τώρα μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πάλι υπάρχουν τα support vector machines, τα δέντρα που φτάσουν κτλ. Όπως και πριν δηλαδή, δεν μένω σε αυτά γιατί τα είδαμε και προηγουμένως. Τα γκαουσιανά που είχαμε δει και πριν, δηλαδή οι ίδιοι αλγόριθμοι υπάρχουν και για regression. Άλλη μέθοδος είναι το regularized γραμμικά μοντέλα. Πάλι
Και το άλλο είναι το stepwise, το οποίο θα εξηγήσω τώρα τι κάνει. Οπότε φορτώνουμε τα δεδομένα, κάνουμε το plot matrix ή το correlation, το μέτρο του correlation, όπως κάναμε και πριν. Εντάξει, εδώ δεν βλέπω κάποιο συμπέρασμα. Και έχουμε σε αυτό εδώ, το οποίο τι κάνει. Εδώ είναι fit τη γραμμή, σε ποια δεδομένα, στα training data που έχουμε. Πάλι επαναλαμβάνω, έχουμε 80% για training, 20% για testing. Και εφαρμόζω το γραμμικό μοντέλο, δηλαδή την ευθεία γραμμή. Πού το εφαρμόζω? Στο cap training. Από default θα αναγνωρίσω ότι η τελευταία γραμμή θα είναι το output. Από default. Αν το δεν το έχετε στην τελευταία γραμμή, θα πρέπει να του πείτε ποιο είναι το output. Και μετά, predict το μοντέλο με ποια δεδομένα, τα test δεδομένα που έχω, τα validation δεδομένα. Και μου βρίσκει ποια είναι η εξοικονόμηση καυσίμου. Τώρα το αποτέλεσμα του ποιο θα είναι, δεν θα είναι true false όπως πριν, 0-1, θα είναι τιμή. Ότι αυτό θα μου έχει εξοικονόμηση καυσίμου 1 ή 1,2, 1,3 και ούτε καθεξής. Και υπάρχει εδώ η evaluate fit, το οποίο τα test δεδομένα τα ξέρω, ξέρω τι εξοικονόμηση καυσίμου έχουν, άρα συγκρίνω αυτό που βρήκε το μοντέλο μου με το πραγματικό και βλέπω πόσο μακριά είναι το ένα από το άλλο. Οπότε είναι εφαρμόζω τα δεδομένα εδώ, βασικά τα βλέπετε και δίπλα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχω. Κάνει fit τη γραμμή. Αυτά εδώ. Και βρίσκω το minimum square error. Πόσο πιο μικρό είναι το minimum square error, το κληρονομικό σφάλμα δηλαδή, πόσο απέχει το πραγματικό από αυτό που βρήκα, σαν απόσταση, το minimum square error, όσο πιο μικρό είναι αυτό, τόσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα. Οπότε, αυτά είναι τα βήματα. Και αν θέλω να αλλάξω παραμέτρους, όπως και πριν, κάθε αλγόριθμος έχει κάποιους settings τα οποία μπορεί να αλλάξει, κόμμα, tab, διαλέγω ποια παράμετρο θέλω και διαλέγω και τι θέλω να έχει. Και μετά, predict και evaluate fit. Και βρίσκω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, με τρεις γραμμές κώδικα, κάνω το regression. Fit, άρα, το όνομα του αλγορίθμου, predict και evaluate fit. Και καλύτερα θα είναι αυτό που έχει μικρότερο minimum square error, το μικρότερο σφάλμα. Μετά, αν θέλω SVM, το μόνο που αλλάζει είναι αυτό εδώ. Fit A, SVM. Εδώ τώρα πρέπει να το πω εγώ, όπως και πριν, στο classification. Θυμίζω στο classification ήταν Fit C, SVM. Το είναι Fit A, SVM. Αυτό αλλάζει. Μετά, Predict, Evaluate Fit. Και πάλι εδώ αλλάζουμε, ας πούμε, κάποιους παραμέτρους. Δοκιμάζουμε διαφορετικά kernels. Γκαουσιανό, ας πούμε, εδώ αντί για γραμμικό, όπως κάναμε και πριν, και το βλέπουμε. Άρα, επαναλαμβάνω τρεις γραμμές κώδικα, fit R το όνομα του αλγορίθμου, predict και evaluate fit. Εδώ, αν το τρέξουμε όλο, το τρέχω όλο. Τώρα, τρέχει ακόμα. Και επαναλαμβάνω, υπολογίζουμε το minimum square error, αυτό που έχει χαμηλότερο θα είναι και το καλύτερο μοντέλο. Αντίστοιχα τώρα, μέχρι να τελειώσει fit R3, είναι τα δέντρα. Αν χρησιμοποιήσω αντί για SVM, χρησιμοποιήσω τα δέντρα αποφάσεων. Τώρα κάνει λίγο το σταματάω, γιατί σας καθυστερεί λίγο. Το άλλο που θέλω να δούμε λίγο είναι το stepwise LM, μια άλλη συντάξη που οποία τι κάνει. Εμείς έχουμε, ας πούμε, 11 στήλες. Η 12η είναι, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Τι κάνει αυτό? Βάζει στο μοντέλο την πρώτη στήλη. Βρίσκει. Βάζει μετά, βρίσκει το αποτέλεσμα. Βάζει τη δεύτερη στήλη. Βρίσκει το αποτέλεσμα. Βάζει την τρίτη στήλη. Βρίσκει το αποτέλεσμα. Το κάνει αυτό για όλα και μετά παίρνει συνδυασμούς. Πρώτη συν τη δεύτερη. Το υπολογίζει. Αν βελτιώνεται, συνεχίζει. Πρώτη συν τετράγωνο της δεύτερης, συν κύβος της τρίτης και το καθεξής. Δηλαδή προσθέτει στήλες, πολλαπλάσια, σε δυνάμεις των στήλων κτλ. Και αν βελτιώνεται, συνεχίζει. Αν δεν βελτιώνεται, τότε σταματάει το μοντέλο. Αυτό γίνεται με το stepwise LM. Του βάζω ανίσχυρο τα μοντέλα
την υπολογίζει το μοντέλο και μετά το edit και βάλει ό,τι fit όπως και πριν. Οπότε αυτό τώρα βέβαια θέλει παραπάνω ώρα για να τρέξει, γιατί κάνει όλους αυτούς τους συνδυασμούς και αν δείτε εδώ το αποτέλεσμα, βλέπετε, βάζει τη στήλη αυτή. Υπολογίζει το F statistics και το P value. Μετά προσθέτει αυτή τη στήλη. Υπολογίζει πάλι F statistics, P value. Αν βελτιώνεται, συνεχίζει. Βάζει αυτή τη στήλη κτλ. Μετά βάζει αυτή τη στήλη επί την άλλη στήλη. F statistics, P value. Συνεχίζει μέχρι να σταματήσει να βελτιώνεται το μοντέλο. Οπότε εκεί σταματάει και λέει αυτό το μοντέλο. Και μετά predict και evaluate fit. Και βρίσκουμε το αποτέλεσμα. Οπότε έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε και ποια στήλη παίζει σημαντικό ρόλο στο μοντέλο. Δεν θα πείτε ότι η στήλη λέει να δούλευε αρκετά καλά, αυτή θα σου πείσουν. Και όπως είπαμε, fit art όνομα του μοντέλου. Τώρα δεν μένω σε αυτά γιατί είναι τα ίδια με τα προηγούμενα, τα δέντρα, τα SVM κτλ. Τα Gaussian process. Έρχομαστε πάλι στα apps. Αυτή τη φορά αντί για classification learning, χρησιμοποιώ το regression learning. Το πατάω. Και όπως και πριν, θα φορτώσω τα δεδομένα μου. Θα επιλέξω όλους τους αλγορίθμους και θα βρω ποιο είναι το καλύτερο. Δηλαδή πατάω new session, φορτώνω το workspace, τα δεδομένα μου, τα current data, ποιο είναι το response, η έξοδος, το fuel economy, που είναι η συγκεκριμένη τιμή. Διαλέγω 20% για validation, 80% για testing, start session. Και από εδώ τώρα μπορώ να επιλέξω ποιο αλγόριθμο θέλω ή όλους. Πατάω train. Και βλέπετε τώρα αρχίζει όλους τους αλγορίθμους με τη σειρά και μου βγάζει το minimum square error. Το πιο μικρό θα είναι το καλύτερο μοντέλο. Οπότε αυτό τώρα συνεχίζει, θα δοκιμάζει όλο. Όταν φτάσουμε στο τέλος, δείτε ότι μέχρι να τελειώσει υπάρχουν τα κουμπάκια εδώ, το οποίο μου δείχνει τα predicted versus actual, δηλαδή το πραγματικό με βάση αυτό που βρήκε. Όσο πιο κοντά είναι, τόσο πιο καλό είναι το μοντέλο. Και όταν μου βρει ποιο είναι το κατάλληλο, πατάω export model και μου κάνει export το μοντέλο μου στο workspace του Matlab. Τώρα αυτό συνεχίζει. Μέχρι τώρα έχουμε καταλήξει σε αυτό 084, το γραμμικό regression. Αυτό τώρα θέλει κάπως εδώ να συνεχίσει. Θα το σταματήσω. Αλλά φαντάζομαι την λογική είτε καταλάβετε. Τα τρέχετε όλα και βλέπετε ποιος αλγόριθμος για τα συγκεκριμένα δεδομένα δουλεύει καλύτερα. Και μετά export, predict και βλέπετε την εξοικονόμηση του αυτοκίνητου. Οπότε έχετε εσείς τώρα ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θέλετε να δείτε τι εξοικονόμηση του αυτοκίνητου θα έχει, έχετε το μοντέλο έτοιμο, το τρέχετε κτλ. Τέτοια μοντέλα χρησιμοποιούμε η μεταλλογική υπηρεσία. Παίρνει μετρήσεις υγρασίας, θερμοκρασίας, φωτεινότητας του ήλιου κτλ. Και σου λέει αύριο θα έχει τέτοια τόσο θερμοκρασία. Και το βλέπεις. Βασικά αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, επειδή έχει τύχει και έχω πάει, αυτό κάνει ακριβώς στη μετρολογική υπηρεσία. Ποιο? Ένα από αυτά τώρα, πιο απ' όλα, εξαρτάται. Αλλά αυτό ακριβώς κάνει. Αυτή την μεθοδολογία σου. Τώρα το σταματάω αυτό. Μέχρι να σταματήσει. Τώρα πάμε και στο τελευταίο κομμάτι με τα νομικά δίκτυα. Τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα μπορούμε να το κάνουμε και με νομικά δίκτυα. Στο λεγόμενο clustering χρησιμοποιούμε τα self-organizing maps. Αυτό τώρα τι κάνει. Φτιάχνουμε ένα νομικό δίκτυο όπου κάνει map κάθε στοιχείο σε κάποιο νεύρονα του νευρονικού δικτύου. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι τα hits, δηλαδή σε κάθε νεύρονα πόσες τιμές θα πάνε. Οπότε θα μου φτιάξει ένα χάρτη από νεύρονες που θα μου έχει πόσα data πήγαν εκεί. Δηλαδή έχω εδώ αυτά τα δεδομένα
σε αυτόν τον έρευνα πήγε μόνο ένα. Σε αυτόν εδώ πήγαν 10 δεδομένα. Οπότε όπου είναι πιο πολλά, εκεί τραβάει και τα υπόλοιπα δεδομένα. Κάπως έτσι δουλεύουν αυτά και έτσι χωρίζουν οι περιοχές. Τώρα θα μπορούσα να το πω, χώρισα μετά σε δύο περιοχές. Οπότε να έχω εδώ δύο τέτοιες περιοχές και στη μία να πάνε αυτά τα δεδομένα που ανήκουν στη κλάση 1, στην άλλη τα δεδομένα που ανήκουν στη κλάση 2. Ή μπορώ να το πω, δοκίμασα μου 10 περιοχές. Όσες περιοχές θέλω εγώ. Είχαμε δει στην αρχή ότι και αυτό είναι δοκιμές. Χωρίζαμε αυτά τα δεδομένα για τον μπάσκετ που είχαμε σε δύο ομάδες, σε τρεις ομάδες, τέσσερις κτλ. Το ίδιο μπορώ να κάνω και εδώ. Δεν σταματάει για κάποιον λόγο. Θα κλείσω όλο το μάτρο. Θα το ξαναλύσω γιατί τώρα νομίζω να το δούμε. Σε λεπτά έχει να βάλω στο παθ τους φακέλους, γιατί τους χάσαμε. Είπα, φορτώνουμε τα δεδομένα για το μπάσκετ που είχαμε προηγουμένως και έχουμε apps. Πατάω Neural Net Clustering. Το κουμπάκι αυτό. Το ανοίγω. Μου έχει κάποιο εδώ κάνει τώρα αυτά τα self-organizing maps. Το οποίο ποια θέλει μορφή, έχω input, το νευρονικό δίκτυο ενέβαινε και το output. Το output θα είναι οι κλάσει που είδαμε προηγουμένω. Θα είναι 2, θα είναι 10 κτλ. Οπότε πατάω Next. Ποια είναι τα δεδομένα μου. Τα stats, τα normalized που είχαμε πει. Και παρατηρήστε τώρα. Αν δείτε δίπλα, μου γράφει, έχω 17 παίκτες, ας πούμε, μου λέει εδώ, 112 τιμές, που δεν ισχύει, εγώ έχω το ανάποδο. 1112 παίκτες, για κάθε παίκτη έχω 17 τιμές. Αυτό γίνεται γιατί στα νευρονικά το παίρνει ανάποδο. Τη στήλη την παίρνει σαν γραμμή. Οπότε, γι' αυτό σου είχε την επιλογή δίπλα, να στα κάνει ανάποδα. Άρα, τι θα επιλέξω εγώ, θα επιλέξω από δίπλα, να μου τα πάρει ανάποδα. Οπότε πατάω αυτό και τώρα έχουμε το σωστό. Δηλαδή έχουμε 1112 παίκτες, για κάθε παίκτη έχω 17 τιμές. Οπότε πατάω Next. Σε πόσες κλάσεις θέλω να το χωρίσω, δηλαδή εδώ έχουμε 17 στήλες, 17 τιμές. Αν του πω 10 επί 10 θα μου βγάλει 100 κλάσεις. Θα μπορούσα να του βάλω, θέλω 2 κλάσεις. Ψηλή κοντή όπως είχαμε κάνει και στην αρχή. Ας το αφήσω τώρα. 10. Το βλέπετε, το ορίζουμε από την τιμή εδώ πάνω. Που λέω 10 επί 10 θα είναι το νευρονικό, οπότε μου δίνει 100 εξόδους. Συνεχίζω. Train. Το εκπαιδεύω. Βλέπουμε η επανάληψη που γίνεται. Και μετά μπορώ να πατήσω εδώ τα hits που έχουμε. Δηλαδή, μου το χώρισε τώρα σε 100 classes, 100 clusters και μου λέει σε κάθε κλάση πόσα πήγαμε. Τώρα από εδώ μπορώ να δω. Αν έχουμε λιγότερες κλάσεις, θα του πω, ξέρω εγώ ότι εδώ έχουν μαζευτεί, εδώ κάτω έχουν μαζευτεί πολλά σε αυτό το σημείο. Άρα θα μπορούσα να πω, έχω μια κλάση αυτή, έχω μια κλάση εδώ, άλλη μια εδώ και άλλη μια τα υπόλοιπα. Και από τελικά δεν θέλω 100, θέλω 5 ή θέλω 6. Αυτό μπορώ να το δω από αυτό το γράφημα εδώ. Παραλαμβάνω, εδώ δεν έχουμε έξοδο. Έχω κάποια δεδομένα, θέλω να δω αν σχετίζονται, αν χωρίζονται σε κλάσεις μεταξύ τους, σε κλάσεις μεταξύ τους. Οπότε μετά πατάω Next. Μπορώ να του βάλω
καινούργια inputs εδώ να το εκπαιδεύσω ή να το τεστάρω καινούργια δεδομένα. Πατάω next και όταν τελειώσω, πατάω advanced script. Μπορώ να κάνω save το network σε αυτό και τα outputs και τα inputs σε αυτές τις μεταβλητές, αν θέλει. Και πατάω advanced script και τι μου κάνει τώρα, μου φτιάχνει κώδικα, ο οποίος μου κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά με κώδικα. Και πατήσει τις εντολές. Εδώ είναι που ορίζει το 10 επί 10. Αν τώρα εδώ ήθελα 4 κλάσεις, θα βάζω 2 επί 2. Θα τα βάζω αυτό, θα βάζω 2 επί 2. Η εντολή self-org, self-org map 10 επί 10 είναι που μου φτιάχνει το νευρικό μου δίκτυο. Και μετά τρέει και τεστ. Και το ViewNet βλέπει το δίκτυο. Δηλαδή αυτός είναι ο κώδικας για να το κάνετε αυτό με κώδικα. Εγώ δεν έκανα κώδικα, χρησιμοποίησα το έτοιμο γραφικό εργαλείο που υπάρχει. Και αντίστοιχα, εδώ είναι τα γραφήματα. Εγώ είδα αυτό το γράφημα. Τα hits που είχαν. Αυτή είναι η αντίστοιχη εντολή για να το κάνετε το γράφημα εδώ. Οπότε τώρα, αν εγώ ήθελα δύο κλάσεις, θα ερχόμαι στον κώδικα, θα το άλλαζα κτλ. Τώρα, αν θέλω να κάνω classification, έρχομαι neural net pattern recognition. Έρχομαι apps. Neural net pattern recognition. Να φορτώσω λίγο τα δεδομένα. Εδώ τώρα είχαμε. Το health disease cardiac map. Αυτό το ιατρικό που έλεγε αν έχει πρόβλημα σε καρδιά ή όχι. Φορτώνω τα δεδομένα. Αυτό το γραφικό εργαλείο έχει αυτή τη μορφή, δηλαδή inputs. Το output θα είναι true ή false, όπως είχαμε δει πριν. Και ενδιάμεσα θα έχουμε το hidden layer και το output layer. Το οποίο τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να συνδέσει τα inputs με το κατάλληλο output που έχω. Οπότε μετά θα φτιάξω ένα εργαλείο, θα του δίνω εγώ δεδομένα για το καινούργιο ασθενή και θα μου λέει αν έχει πρόβλημα ή όχι. Οπότε συνεχίζω. Αυτή είναι η μορφή αυτού του νευρικού δικτύου. Συνεχίζω. Ποια είναι τα inputs. Τι έχουμε, 11 ασθενείς από 427, όχι, είναι το ανάποδο πάλι, άρα επιλέγω πάλι το ανάποδο. 427 ασθενείς, 11 τιμές για κάθε ασθενή. Οπότε, ποιο είναι το target, η τελευταία σκληρή, και να έχω βάλει χωριστά εδώ σαν ένα πίνακα. Και εδώ τώρα επιλέγω πόσα θέλω για το training, πόσα θέλω για το validation. Τώρα προσέξτε τα χρονικά έχουν από μόνο τους validation και testing. Άρα εδώ δεν το πάω 80-20, αλλά πάω ξέρω 70-15-15. Γιατί τα ίδια τα νευρολογικά κάθε την εκπαίδευση χρησιμοποιούν τεστ δεδομένα. Οπότε μπορώ να αφήσω αυτά που μου βγάζει από default. Οπότε μου λέει από τους 427 ασθενείς 299 θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση, 64 για validation, 64 για το επιπλέον testing. Πατάω next. Πόσα θα είναι τα hidden layers, 10, οπότε θα έχω αυτό input, το output θα είναι αυτό εδώ, το true false, που εδώ μπορούμε να το πούμε 0-1 ή 1-1. Πατάω next, train, εκπαιδεύεται το μοντέλο, μπορώ να δω το confusion matrix, τι μου λέει αυτό, ότι συνολικά είχα
36,5% ήταν επιτυχία στα false και μου τα έδειξε false. 198 ήταν true, μου τα βρήκε true, αλλά είχα 35 σφάλματα από τη μία μεριά και 38 από την άλλη. Συνολικά όμως είναι 82,9% επιτυχία. Συνολικά. Αν αυτό με καλύπτει, συνεχίζω. Αλλιώς γυρίζω πίσω, εκπαιδεύω ξανά το μοντέλο με άλλες παραμέτρους και συνεχίζω και καταλήγω στο ποιο είναι το πιο καλό. Οπότε πατάω next. Εδώ είπαμε μπορεί να του δώσω καινούργια inputs, καινούργια δεδομένα. Next. Και advanced script μου βγάζει το ίδιο με κόντρα. Τώρα η διαφορά είναι αυτή εδώ. Η εντολή είναι pattern next. Από το pattern recognition. Εδώ ορίζουμε τα όρια αυτά. Παραλαμβάνω, αυτός ο κώδικας βγαίνει αυτόματα από το γραφικό εργαλείο, οπότε μπορείτε εσείς, αν θέλετε μετά σε κώδικα, το παράγετε από εδώ, αλλάζετε ό,τι θέλετε και το ξανατρέχετε. Και μετά train το δίκτυο για να το εκπαιδεύσω και net το όνομα του δίκτυου με τα καινούργια δεδομένα για να το κάνω test. Από εδώ και μετά είναι το ίδιο. Και τέλος για το regression, φορτώνω τα δεδομένα. Και έχουμε πάλι apps. Αυτή τη φορά θα πάω στο neural net fitting. Αυτό θα μου κάνει το regression. Fit δηλαδή στα δεδομένα για να μου δίνει μια συγκεκριμένη τιμή. Οπότε έχουμε apps, neural net fitting. Θα έχω αυτή τη μορφή. Οπότε τώρα το output θα είναι μια συγκεκριμένη τιμή. Όχι κλάση, όπως πει, θα είναι συγκεκριμένη τιμή. Πατάω next, φορτώνω τα δεδομένα. Το οποίο είναι εδώ. Τώρα έχουμε τα δεδομένα, επιλέγω πάλι 70% 15 και 15 όπως και πριν. Το output τώρα παρατηρήστε θα είναι ένα, μια συγκεκριμένη τιμή, γιατί έχουμε regression. Πατάω next. Εδώ μπορεί να επιλέξω και τι αλγόριθμο θέλω για το trading. Πατάω το trade και εδώ βλέπουμε και το plot regression. Πόσο καλά είναι το πραγματικό, δηλαδή. Εδώ μετράμε το R, είναι όσο πιο κοντά είναι στο 1, τόσο πιο καλό είναι το regression, τόσο πιο καλό είναι το μοντέλο. Εδώ φτάσαμε, ας πούμε, 98% επιτυχία. Δείχνει, το ιδανικό θα έκανε όλα πάνω στην διαγωνή. Τώρα δεν είναι ακριβώς στην διαγωνή, αλλά είναι πολύ καλό το μοντέλο. Οπότε μετά πάλι next, advanced script και μου κάνει αυτόματα τον κώδικα όπου εδώ η εντολή είναι το fit net. Γιατί κάνει fit τα μοντελικά δίκτυα. Και από κάτω ο υπότροπος κώδικας που βγαίνει αυτόματα. Ξέρω κάποια πορεία σε αυτό. Τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δεν ξέρω τώρα η αίθουσα αν θα την διαθέσουμε σε λίγο, για λίγο ακόμα. Οπότε ας συνεχίζω για λίγο ακόμα, δεν έχουμε και τόσο πολύ ήδη, τα περισσότερα τα έχουμε πει. Αυτό που θα δούμε, έστω σε πιο γρήγορα, είναι το λεγόμενο deep learning, είναι και αυτό τεχνική μηχανικής μάθησης, όπου εδώ όμως η είσοδος είναι εικόνες.
Θα μπορούσε βέβαια εκτός από εικόνα να είναι και text ή ήχος ή κάποιο σήμα. Εδώ δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νευρικό δίκτυο όπως και πριν, αλλά παίρνει χαρακτηριστικά από τις εικόνες. Οπότε το deep αναφέρεται στην αρχιτεκτονική του μοντέλου του νευρικού, δηλαδή πόσα layers θα έχει. Όσο πιο πολλά layers έχει, τόσο πιο βαθύ deep θα είναι και το νευρικό δίκτυο. Τι κάνουμε, εισάγουμε τα δεδομένα, κάνουμε κάποιο pre-process, φτιάχνουμε το μοντέλο μας με τα δεδομένα και μετά μπορούμε να φτιάξουμε και κάποιο executable, να φτιάξουμε κώδικα αυτόματα ή μια εφαρμογή η οποία θα δέχεται τα καινούργια data, τις καινούργιες εικόνες για παράδειγμα και θα μου δίνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τώρα, αν έχουμε GPU κάποια γραφικών, ας πούμε αυτό το laptop έχει μια GPU μέσα, θα μπορώ να τρέξω τους αλγοριθμούς πάνω στην κάρτα γραφικών μου. Οπότε να επιταχύνω έτσι τη διαδικασία. Σε αυτό το laptop τρέχει περίπου 5 φορές πιο γρήγορα με την GPU που έχω. Τώρα, αν βάλετε μια καλή GPU ή βάλετε ένα σύνολο από GPUs, μπορείτε να έχετε επιτέχει επί 1000-2000 κτλ. Αυτό γίνεται γιατί η εκπαίδευση ενός νευρικού δικτύου μπορεί να κάνει αρκετή ώρα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τη γενική ιδέα. Εδώ υπάρχουν τώρα έτοιμα νευρονικά δίκτυα. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ διάφορες εικόνες από ζώα. Θα θέλουμε να φτιάξουμε ένα νευρικό δίκτυο το οποίο να μου εντοπίζει ποιο ζώο είναι σε κάθε φωτογραφία. Αυτό. Τι κάνουμε, έχουμε φτιάχνει στο πακέτο. Παίρνω φωτογραφίες από κάθε ζώο. Δηλαδή, έχουμε εδώ. Έχω 14 ζώα, κάθε φάκελο βάζω το όνομα του ζώου και μέσα σε κάθε φάκελο έχουμε διάφορες φωτογραφίες από τα ζώα. Τώρα κάποια μπορεί να, να έχουν κάτι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το οποίο να είναι εύκολο να το χωρίσεις, να το ξεχωρίσεις, αλλά κάτι άλλο μπορεί να είναι ξέρω, μια γάτα μαύρη και στην μία περίπτωση και στην άλλη, να μοιάζει πάρα πολύ και να μην είναι εύκολο να το ξεχωρίσεις. Δηλαδή ακόμα και το ανθρώπινο μάτι. Οπότε η διαδικασία ποια είναι, φτιάχνω εγώ φακέλους, κάθε φάκελο έχει το συγκεκριμένο ζώο. Και αυτά τώρα θα προσπαθήσω να, να φτιάξω ένα μοντέλο που θα μου ανοιχνεύει αυτά τα ζώα. Εδώ τώρα υπάρχουν έτοιμα νευρονικά δίκτυα. Υπάρχει για παράδειγμα το AlexNet, είναι το πιο διαδεδομένο. Φτιάχτηκε το 2012. Είχαμε 1.000.000 εικόνες. Για μια εβδομάδα τα εκπαίδευαν με 1000 αποτελέσματα. Δηλαδή είχε 1000 διαφορετικά πράγματα και εκπαίδευσαν ένα τέτοιο νευρονικό με 1.000.000 εικόνες, να ανοιχνεί αυτά τα 1000 αντικείμενα. Τώρα μπορεί αυτό που θέλετε εσείς να είναι ένα από αυτά τα 1000. Μπορεί όμως και να μην είναι. Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η γενική μορφή που έχει είναι αυτή που βλέπετε στην διαφάνεια. Δηλαδή η είσοδος, σαν εικόνα, θα είναι 1x1x3, έθνο εικόνα RGB, όπου κάθε επίπεδο από τα 3 θα είναι οι τιμές για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, RGB εικόνα. Μετά έχει τα διάφορα layers. Και το τέλος θα είναι το classification layer, το οποίο θα μου πει αυτό είναι γάτα, αυτό είναι σκύλος, αυτό είναι αυτοκίνητο. Έχει φτιαχτεί ήδη ένα τέτοιο δίκτυο, παραλαμβάνω. Μπορείτε, κλείνω λίγο τα υπόλοιπα να μας μπερδεύουν. Μπορείτε να το φορτώσετε, καλώντας το όνομα εδώ. Δηλαδή λέτε net ίσον AlexNet. Οπότε φορτώνετε. Έχω εγκαταστήσει ήδη τη βιβλιοθήκη αυτή, είναι δωρεάν διαθέσιμη η βιβλιοθήκη. Αντίστοιχα υπάρχει το GoogleNet, που έχει φτιαχτεί από την Google, είναι και αυτό δωρεάν διαθέσιμο. Το βάζετε, το καλείτε με το όνομα και το καλείτε στο net. Οπότε το τρέχω. Θα φορτώσουμε τώρα το AlexNet. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το πιο διαδεδομένο νευρονικό δίκτυο που υπάρχει. Και βλέπουμε ότι έχει 25 layers. Τα οποία τα έχουμε φορτώσει τώρα στον υπολογιστή μας. Τώρα, αν θέλω να δω τα layers, net.layers, βλέπω τα layers, και αν δω και το τελευταίο layer, να δούμε τι classes μας βγάζει. Επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε 1000 αντικείμενα, έχει φτιαχτεί αυτό το νευρονικό. Ας δούμε τα layers, και βλέπετε, έχουμε 25 layers. Το πρώτο είναι το image input, το οποίο δέχεται εικόνες σε αυτή τη διάσταση. Το τελευταίο είναι το output, το οποίο μου δίνει χίλιες
κατηγορίες και οι αντικείμενα που ψάχνουμε, και ενδιάμεσα είναι τα layers τα οποία χρησιμοποιούμε. Τα σημαντικά είναι τα τρία τελευταία. Εδώ στο δεύτερο το τέλος μου λέει τα 1000 αντικείμενα που έχω και το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, μου δείχνει τη πιθανότητα να, είναι, να ανήκει το αντικείμενο που ψάχνω σε ένα από τα 1000. Το τελευταίο θα μου δώσει ποιο έχει την πιο μεγάλη πιθανότητα. Άρα θα μου πει αυτό είναι κάτω, αυτό είναι σκύλος κτλ. Τώρα, ποια είναι αυτά τα 1000 αντικείμενα. Αν δείτε τα categories του τελευταίου layer, θα σας βγάλει εδώ μια λίστα από διάφορα ζητήματα. Τώρα επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό που ψάχνετε εσείς να υπάρχει, μπορεί όμως και να μην υπάρχει. Θα δούμε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, αντίστοιχα τώρα υπάρχει το GoogleNet. Το GoogleNet έχει 144 layers και φτιάχνει 170 αντικειμενικές, αλλά υπάρχουν διάφορα τέτοια. Το πιο διαδεδομένο είναι το AlexNet. Τώρα, φορτώνω εγώ μια εικόνα. Έχουμε ένα, αυτό το σκύλο. Η διάσταση της εικόνας είναι 400x405 RGB εικόνα. Θυμίζω, το input size εδώ ήταν αυτό. Άρα, τι πρέπει να κάνω εγώ για να βάλω σαν είσοδο την εικόνα μου σε αυτό το μοντέλο, να την κάνω resize ώστε να συμφωνεί με αυτή τη διάσταση. Άρα, αυτό θα είναι το πρώτο που θα κάνω. Έρχομαι και γράφω αυτή την αντολή. In resize. Ποια εικόνα, την εικόνα που έχω, τι διάσταση θέλω να έχει, 227x227. Οκ. Το τρέχω. Άρα τώρα η εικόνα μου αρχικά ήταν αυτή, την έκανα resize και έχω αυτή την εικόνα εδώ. Είναι λίγο τη ιδέα λίγο, είναι λίγο παραμορφωμένη. Οπότε έχω αυτή την εικόνα και μετά classify, ποιο δίκτυο, το AlexNet, το έτοιμο, ποια εικόνα, την εικόνα που έκανα resize. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αυτό. Το τρέχω. Μου λέει ότι αυτή η εικόνα είναι αυτό το αντικείμενο. Τώρα, πιθανό να είναι σωστό, τώρα εδώ είναι σωστό, αυτή η ράτσα λέγεται Boston Wood. Είναι ένα από τα 1000 που είχα. Αν ισχύει αυτό, οκ. Okay. Τώρα, αν είχατε μια, δυο, τρεις εικόνες, το κάνετε έτσι. Δηλαδή, classify το όνομα του δικτύου, το όνομα της εικόνας. Αν όμως έχετε χιλιάδες εικόνες, προφανώς μπορείτε να το κάνετε ένα-ένα. Εκεί τώρα θα χρησιμοποιήσετε τα λεγόμενα image data stores. Να πω ότι εγώ, αν του δώσετε μόνο μία έξοδο, σου λέει ποιο είναι το πιο πιθανό να είναι αυτό το αντικείμενο. Αν όμως το βάλετε έτσι, με δύο εξόδους, σου λέει ποια αντικείμενα έχει και τι πιθανότητα έχει να είναι το καθένα. Άρα, αν τρέξετε δηλαδή αυτό, εδώ είπαμε έχουμε 1000 αντικείμενα και μου λέει τι, ποιο ήταν το σκύλο στο καθένα. Το πιο μεγάλο ήταν αυτό, το Boston Bull. Όλα τα άλλα είναι, έχει κάποια που είναι αυτά εδώ και τα άλλα είναι κοντά στο 0. Άρα τι μπορώ να κάνω τώρα εγώ, μπορώ να το πω κράτα μου μόνο όσα είναι μεγαλύτερο από το 0,01 και δείξω μου τα υπόλοιπα. Άρα το τρέχω. Και θα δούμε. Τις πιθανότητες μου βρήκε ότι τα πιο πιθανά είναι αυτά. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το Boston Bull. Άρα μου λέει είναι Boston Bull. Τώρα εδώ οι άλλες είναι αρκετά χαμηλά, δηλαδή είναι κάτω από 0,10% πιθανότητα να μην πάρω. Αν τώρα είχα ένα που ήταν και αυτό στο 0,3-0,4, εκεί θα έλεγα είμαστε πολύ κοντά στο αν είναι το ένα ή αν είναι το άλλο. Το επαναλαμβάνω εδώ, αν έχω μια-δυο εικόνες είναι ok. Αν όμως έχω παραπάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε εκεί τώρα χρησιμοποιώ τα image data stores. Η εντολή λέγεται image data store. Του λέω ποιο φάκελο θέλω και τα αποθηκεύει όλα εδώ. Και μετά read, μπορώ να διαβάσω ας πούμε την πρώτη εικόνα. Δηλαδή του λέω από το data store IMDS, διάβασα μια εικόνα και δείξω μου. Ή δείξω μου τα όλα σε ένα γράφημα όλα μαζί. Ας πούμε το κάνουμε αυτό. Άρα τώρα φορτώνω όλο το φάκελο Lucy που του είπα, που έχει μέσα 33 εικόνες και διαβάζω ας πούμε την πρώτη, η πρώτη εικόνα είναι αυτή. Μια κάρτα ξαπλωμένη κάπως ανάποδα. Αν θέλω τώρα να τα δω όλα, εδώ έχει κάπου 30 κάτι εικόνες, είναι αυτές εδώ οι εικόνες που έχει. Οπότε τώρα εγώ τι μπορώ να κάνω εδώ. Το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να τα κάνω όλα resize. Δεν μπορώ να τα κάνω ένα-ένα τώρα κάθομαι να κάνω resize σε 227 ή 227. Υπάρχει εντολή augment image data store,
που θα πάρει όλο το φάκελο, το data store που έφτιαξα, και θα το πάρει precise σε 227 και 227. Η σύνταξη είναι αυτή εδώ. Augment image data store και η διάσταση που θέλω. Και μετά το ίδιο classify ποιο δίκτυο, το net, το AlexNet, ποιο data store, αυτό που είναι 227 και 227. Οπότε τώρα θα μου βγάλει όλες τις εικόνες που έχει ο φάκελος αυτός και θα μου πει τι είναι κάθε εικόνα. Το τρέχω και βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα. Δηλαδή μου λέει έχω 32 εικόνες, η πρώτη εικόνα είναι αυτό. Τώρα, εγώ έχω ζώα, δεν μου λέει ότι είναι payphone, δηλαδή καμία σχέση. Ο λόγος είναι ότι έχω 1000 αντικείμενα στο συγκεκριμένο νευρονικό, προφανώς ας πούμε η γάτα μπορεί να μην την είχε, να μην τα έκανα από τα 1000. Οπότε εκεί τώρα θα δούμε τι γίνεται. Να πω ότι αυτό δουλεύει και live, για παράδειγμα. Στο λεπτάκι να ανοίγω ένα άλλο αρχείο. Έχω τώρα στο laptop, έχω αυτή τη web camera εδώ και έχω και την κάμερα του laptop. Του λέω θέλω να χρησιμοποιήσω την ένα. Άρα του λέω πάρω την κάμερα 1, το βάζω εδώ και χρησιμοποιήστε το AlexNet, όπως και πριν. Έτσι. Άρα φορτώνω το AlexNet και μετά του λέω πάρε snapshot από την εικόνα, κάνε resize σε 227-227, classify και το label που μου έκανε το classify, δηλαδή αυτό που μου είπε ότι είναι, δείξε το μου στην εικόνα. Okay, οπότε το τρέχω και έχω τώρα την κάμερα. Και βλέποντα με έχω εδώ το ποντίκι μου, λέει είναι μάμος, το βρήκε. Έχω εδώ ένα σκυλό. Ball boy, για να δω το μπουκάλι. Water bottle. Ας πούμε, notebook. Εδώ έχει space bar. Οπότε βλέπετε πώς δουλεύει, λέει, για να δω εσείς. Κανείς σύνδεμα. Computer keyboard. Σύνεμα έβγαλε. Ναι, σύνεμα το έβγαλε. Αλλά βλέπετε, το κουνάω λίγο αλλάζει πιθανότητα. Αυτό μου δίνει πάντα το πιο πιθανό. Βέβαια, επαναλαμβάνω, αυτά είναι με βάση τα χίλια που έχει το AlexNet. Έτσι. Ας πούμε αυτό, μάους. Στιθοσκόπι. Μοιάζει, εντάξει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τη λογική. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό αφορά μόνο τα χίλια που έχετε εκπαιδευμένα εσείς. Θα μας δείξετε πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και να... Ναι, αυτό θα κάνουμε τώρα. Οπότε τώρα... Αυτό το θα κάνουμε το λεγόμενο transfer learning και θα δούμε πώς κάνουμε και μόνο μας ένα δικό μας. Και με αυτό μετά τελειώνουμε. Δεν θέλουμε πολύ το δικό μας, οπότε αν δεν πρέπει να έχετε κανείς γυναίκες, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε κανένα τέταρτο ακόμα. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε εδώ, θα καλέσουμε το υπάρχον νευρονικό δίκτυο που έχουμε, με το AlexNet. Θα αλλάξουμε κάποια layers. Μπορεί να αλλάξουμε και τα training options. Θα του δώσουμε εμείς καινούργια data για training. Γιατί είναι εκπαιδευμένο για αυτά τα χίλια αντικείμενα. Εγώ θέλω καινούργια αντικείμενα. Άρα θα του δώσω τα καινούργια αντικείμενα, θα το εκπαιδεύσω και μετά θα φτιάξω ένα καινούργιο νευρονικό το οποίο θα ανιχνεύει και αυτά που του είπα εγώ. Οπότε μετά θα μπορώ να του δίνω καινούργια δεδομένα και να μου λέει τι είναι. Οπότε αυτό θα κάνουμε τώρα. Αυτό που αλλάζει κάποιος είναι αυτό που έλεγε και πριν, τα τρία τελευταία. Δηλαδή, έρχομαι πίσω. Ας θυμηθούμε λίγο τα layers που έχει το AlexNet. Είπαμε, το πρώτο είναι το input layer, το τελευταίο είναι το classification layer. Εδώ τώρα, στο 2 από το τέλος, μου λέει τα 1000 αντικείμενα που έχω. Εγώ τώρα δεν θέλω 1000 αντικείμενα, θέλω 14. Έχω 14 φακέλους με φωτογραφίες από τα διάφορα ζώα. Άρα τι θα κάνω, θα σβήσω το 23 και θα φτιάξω ένα καινούριο με 14. Το 24 μετά είναι η πιθανότητα να ανήκει σε ένα από τα 14 και το τελευταίο θα είναι το classification layer, το οποίο θα πάρει τα 14 προηγούμενα. Άρα τι θα κάνω, έρχομαι εδώ, του λέω το layer 23 θα είναι fully connected layer, όπως και πριν, αλλά αντί για 1000 θα είναι 14. Και το τελευταίο θα είναι το classification layer, χωρίς τίποτα εδώ, γιατί θα πάρει τα 14. Το ξαναδείχνω.
αυτό εδώ θα αλλάξω. Δηλαδή του λέω, αντί για 1000 πάρει 14 και το τελευταίο deck θα είναι το classification, το οποίο θα πάρει τα 14 τα προηγούμενα. Δηλαδή θα πάρει τα 14, θα συνεχίζουν μέχρι το τέλος. Οπότε αυτή είναι η σύνδεση που κάνω. Άρα, τι θα το πω τώρα εγώ, θα φτιάξω το image στην data stream, δεν βλέπω κάτω. Του λέω ότι πάρει το φάκελο pet images, include subfolders, εκεί μέσα από 14 υποφακέλους με φωτογραφίες για τα ζώα. Και ποιο θα είναι το label του κάθε αντικειμένου που ψάχνω, το όνομα του φακέλου. Αυτό το λέω τώρα. Φαντάζομαι η σύνδεξη είναι αρκετά κατανοητή, φαντάζομαι. Άρα, πηγαίνω τώρα εγώ, παρατηρήστε. Ο φάκελος που είμαστε είναι αυτός εδώ. Έχει 14 φακέλους, το όνομα κάθε φακέλου είναι το όνομα του ζώου. Οπότε του λέω εγώ τώρα αυτό. Το καινούριο layer, το καινούριο νευρονικό τώρα θα είναι αυτό που εδώ έχουμε 14. Το πρώτο τελευταίο layer, το πρώτο τελευταίο. Μετά είναι η πιθανότητα και μετά είναι το classification που θα μου δείξει ποιο τα 14 είναι. Αυτό έχω κάνει μέχρι τώρα. Φτιάχνουμε το dataset. Μετά χωρίζω σε training και σε testing. Υπάρχει το split each label, δηλαδή πάρε κάθε label από τους 14 που έχεις. Το 80% θα είναι το training, το 20% θα είναι το testing. Αυτό το κάνουμε με την εντολή split each label. Τι πρέπει να κάνουμε μετά? Resize 227 και 227. Άρα, όπως και πριν, το ίδιο ακριβώς, augment image data store 227-227, το training και αντίστοιχα και το testing. Οπότε καταλήγω train data, το 80% με διάσταση 227-227 και test data, πάλι 227-227, το test data που έχω. Οπότε είπαμε, χωρίζουμε τα δεδομένα εδώ, τα κάνω resize, μετά training options, αν θέλω τα αλλάζω ή αφήνω τα default. Υπάρχουν διάφοροι έτοιμα αλγόριθμοι, όπως ο Adam ή αυτός εδώ. Μπορείτε επίσης με το GPU device να επιλέξετε αν έχετε κάρτες γραφικών και πιο γρήγορα. Γιατί αυτό το φανταστείτε, θα κάνω τώρα, θέλει 7-8 λεπτά. Αν είχατε πιο ισχυρό GPU, μπορεί να κάνει 1 λεπτό. Παίζει μεγάλη σημασία σε τι υπολογιστή το κάνετε. Οπότε, αφήνω εδώ αυτά τα options. Το GPU που έχω εγώ είναι το GeForce αυτό με compute capability 5. Συνήθως λέω ότι έχει 5 φορές πιο γρήγορα. Το μπορείτε να έχετε ένα που να είναι 1000 φορές πιο γρήγορα. Έτσι. Και μετά, train network. Με ποια data, τα train data, ποιο network, τα layers που έφτιαξα εγώ, με τι options, αυτά που έφτιαξα εγώ εδώ. Αυτό τώρα, επειδή κάνει 6-7 λεπτά, δεν θα το τρέξω. Θα το φορτώσω, δεν το έχω κάτω, το φορτώνω έτοιμο. Οπότε έχουμε εδώ και μετά, classify, ποιο δίκτυο, όχι το AlexNet, αλλά το δικό μου, που έφτιαξα προηγουμένως. Ποια data, τα test data. Και μετά για να βρω το λάθος, τι κάνω, υπολογίζω τα predicted με τα αυτά που μου βρήκε το μοντέλο, διαιρώ με τον αριθμό των τεστ για να δω τι πόσα στο λάθος έχω. Και μπορεί να κάνω και το confusion matrix κτλ. Οπότε το τρέχουμε. Τώρα έχουμε επιτυχία 72,5% και confusion matrix είναι αυτό εδώ. Βλέπετε, στη διαγώνη είναι τα σωστά όλα, αλλά έχουμε όμως και κάποια λάθη εδώ. Δηλαδή, εδώ τι σημαίνει ότι 2 μου τα είπε ότι ενώ ήταν Dalek, το ζώο με το όνομα Dalek, αυτό μου είπε ότι είναι το ζώο με το όνομα Case. Ενώ αυτά που είναι στη διαγώνη είναι τα σωστά. Τώρα έχω ένα μοντέλο, το οποίο το χρησιμοποίησα το ήδη εκπαιδευμένο, απλά άλλαξα λίγο κάποια data και έχω 72% επιτυχία. Τώρα, αν είχα περισσότερα data, θα το εκπαίδευα καλύτερα και μπορεί να το δηλαδή να φτάνει 90%. Τώρα, αυτός είναι ο εύκολος τρόπος, δηλαδή χρησιμοποιώ τα έτοιμα νευρικά δίκτυα που υπάρχουν
αλλάζω τα τελευταία layers, τα προσαρμόζω στα δικά μου δεδομένα. Το εκπαιδεύω το μοντέλο με βάση τα καινούργια δεδομένα που έχω. Δηλαδή είμαστε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Κάνω modify τα classification layers, τα τρία τελευταία, τα δύο μάλλον, το πρώτο, το τελευταίο και το τελευταίο. Του δίνω καινούργια training data και βρίσκω το μοντέλο μου. Το πιο δύσκολο, αλλά πιο ευέλικτο, γιατί μπορεί να κάνει οτιδήποτε, είναι να φτιάξετε ένα δικό σας από την αρχή. Αλλά αυτό θέλει να έχετε πολλά δεδομένα. Δηλαδή, για να έχετε καλό, θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Το Alexand είχε 1 εκατομμύριο εικόνες. Οπότε έχει learning experience. Γι' αυτό επιλέγετε transfer learning αυτή τη διαδικασία. Αν έχετε δικό σας, θέλετε πολλά δεδομένα για να φτιάξετε κάποιο δικό σας μοντέλο. Πώς το φτιάχνουμε όμως το δικό μας μοντέλο? Εδώ, ας πούμε, έχουμε δεδομικές εικόνες, οι οποίες είναι RGB έγχρωμες εικόνες. Έχουμε όμως και το near infrared τιμή. Δηλαδή, έχουμε εικόνα με 4 διαστάσεις. Έχει τιμή για το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, αλλά και το near infrared. Αν το αυτό το βάλω στο AlexNet, το AlexNet, τι κάνει? 227x227x3, μόνο RGB. Άρα το τέταρτο που έχω εγώ, το near infrared, δεν το χρησιμοποιώ στο AlexNet. Οπότε, αν το χρησιμοποιήσω, χάνω πληροφορία. Άρα και το αποτέλεσμα που θα έχω δεν θα είναι τόσο καλό. Γιατί έχω πληροφορία που δεν την εκμεταλλεύομαι. Σε αυτή την περίπτωση, βολεύει να χρησιμοποιήσουμε δικό μας συνεργοδίκτυο από την αρχή. Ώστε να πάρω υπόψη μου και το τέταρτο στοιχείο που έχω για κάθε πίξελ της εικόνας. Οπότε η διαδικασία ποια είναι? Η μορφή είναι αντίστοιχη με το AlexNet. Δηλαδή, αν δείτε το AlexNet, αυτή τη μορφή έχει. Ξεκινάμε. Input layer, το τελευταίο το classification layer, το πρώτο τελευταίο το softmax που μου δείχνει πιθανότητα, το πρώτο τελευταίο το fully connected layer, που εδώ του λέω αν θέλω 14 ή θέλω 3 ή κάτι άλλο. Okay. Ενδιάμεσα τώρα έχουμε convolutional layer, το RLU, αυτό λέγεται, δεν θυμάμαι, θα έχει κάτι σημαίνει. Rectified Linear Unit Layer, όπως λέγεται στη βιβλιογραφία. Το Max Pooling που μου δίνει τη μέγιστη πιθανότητα, μου χωρίζει δηλαδή την εικόνα σε κομμάτι και μου δίνει και κάθε κομμάτι ποια είναι η πιθανότητα. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτή τη μορφή έχει το AlexNet. Απλά το AlexNet έχει επιπλέον layers, δηλαδή έχει πολλά convolutional, αλλά τα τρία τελευταία είναι τα ίδια. Οπότε μπορείτε να εσείς να φτιάξετε ένα τέτοιο νευρολογικό. Πάμε να το δούμε. Φορτώνω καταρχήν τα δεδομένα μου. Βλέπετε εδώ η εικόνα είναι 28x28x4, όχι επί 3, όπως πριν. Και έχουμε 3.000 τέτοιες εικόνες. Και μετά έρχομαι εδώ. Λέω τα layers θα είναι. Το input layer είναι το πρώτο. Τι διάσταση θα έχει? 28x28x4. Εδώ τώρα του δίνω εγώ ό,τι διάσταση θέλω. Ενώ στο AlexNet είχαμε 227x227x3 μόνο. Τώρα του λέω εγώ 28x28x4. Μετά, convolutional layer. Του λέμε θέλω 20 φίλτρα 3x3. Δηλαδή θα πάρουμε 20 φίλτρα, θα τα περάσουμε από την εικόνα. Το ορίζω έτσι. Μετά, το Rectified Linear Unit, που είναι το Activation Layer, Max Pooling Layer, τη διάσταση 3x3, Fully Connected. Εδώ έχουμε τώρα 6 περιοχές, δηλαδή είναι Χέρσα Γη, Λιβάδι, Δάσος, Κατοικημένη Περιοχή και Δρόμος. Νομίζω αυτά τα 6 εξετάζουμε σε δορυφορικές εικόνες, αν δεν κάνω λάθος. Το Softmax είναι το ίδιο και το Classification Layer στο τέλος. Οπότε, αυτό είναι που κάνουμε. Τρέχουμε τις εντολές αυτές, φτιάχνουμε και μετά με το Analyze Network, που πάμε να το δούμε και σε γράφημα, δηλαδή το τρέχω αυτό, και μου ανοίγει και ένα γράφημα, το οποίο μου δείχνει όλα τα layers εδώ. Μπορώ να πατήσω δηλαδή στο καθένα και να βλέπω ποιο πληροφορίες για εδώ.
Και βέβαια να πω, αν έρθετε στα apps, υπάρχει Deep Network Designer, το οποίο είναι ένα γραφικό εργαλείο που σας επιτρέπει να το σχεδιάσετε αυτό γραφικά. Δηλαδή, τι θέλουμε εμείς, Input Layer. Okay. Μετά, Convolution Layer, τα ενώνω. Το Input Layer τι θέλει να είναι, 28.4. Okay. Convolution, μετά τι θέλω, αυτό. Το βάζω. Τι θέλω μετά, το Max Pooling Layer. Μετά θέλω το Fully Convolved, όχι, Fully Connected, το βάζω. Μετά το Softmax και μετά το Classification. Αν ήθελα τώρα να κάνω regression, θα βάζα το regression από εδώ. Οπότε τα ενώνω όλα και φτιάχνω αυτόματα με γραφικό τρόπο το μετρημένο δίκτυο. Και μετά το κάνω από εδώ export. Δηλαδή, αντί να το κάνετε με εντολές όπως το κάναμε πριν, το κάνετε από εδώ γραφικά και export στη συνέχεια. Οπότε είμαστε εδώ, φτιάχνω το αναγνωρικό αυτό, ορίζω τι αλγόριθμο θέλω κτλ. Το training options. Και μετά, train network, ποια data θα χρησιμοποιήσω, χίκεψη, είσοδος, έξοδος, τα layers και τα options. Και μετά, classify και από εδώ υπολογίζω το spawn. Όπως και πριν, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι από εδώ. Και δεν έχω και το confusion matrix. Οπότε το τρέχω. Τώρα έχω πιο λίγα layers, γι' αυτό και τρέχει κατευθείαν, ενώ το άλλο ήθελε 6-7 λεπτά. Και μου βγάζει εδώ τα αποτελέσματα. Βλέπετε, οι κατηγορίες είναι κτίρια, γρασίδι, δρόμος, δέντρα, λίμνη, θάλασσα και χερσταγή. Κατηγορίες εδώ. Οπότε εδώ έχω 92% πτυχία. Δηλαδή, βλέπετε, με το δικό μου νευρονικό έχω πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, για να το εκπαιδεύσω καλά, σου πήρα 3.000 εικόνες. Αν δεν είχα τόσες εικόνες, δεν θα μπορούσα, δεν θα είχα καλά αποτελέσματα. Θα χρησιμοποιήσω όμως το AlexNet, που έχει πληροφορία από 1.000.000 εικόνες, θα άλλαζα από τα 3 λίγες όπως έκανα πριν και θα έβλεπα το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Άρα, αν θέλουμε για κάποια πολύ συστηκευμένη εφαρμογή, είναι προτιμότερο να φτιάξουμε ένα δικό μας νευρονικό. Αν έχει πολλά data, ναι. Είναι πιο ευέλικτο. Και σίγουρα data που δεν θα έχει σίγουρα το AlexNet μέσα. Ναι. Ναι. Μπορείς να δοκιμάσεις και τα δύο. Αν δηλαδή με το AlexNet έχεις καλά αποτελέσματα, συνεχίζουμε αυτό. Πριν το συζητούσαμε με τον Ζερβάκη, τον καθηγητή που ασχολείται με αυτά, μου είπε ότι AlexNet χρησιμοποιούν και αυτοί σε διπλωματικές και σε ένα διεκτορικό που κάνουν τώρα. Δηλαδή είναι αρκετά δεδομένο το AlexNet. Αν όμως έχεις πολλά δεδομένα, μπορείς να κάνεις το δικό σου που θα είναι και πιο εύκολο. Πιο απλό σε σχέση με το Alexa, πιο λίγα layers, πιο ευέλικτο, αλλά θες πολλά data για να το εκπαιδεύσεις σωστά. Έτσι, υπάρχουν άλλες απορίες. Λίγο πολύ αυτά είχαμε να πούμε. Τώρα έχει πάει 4.30, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κανονικά δηλαδή έπρεπε να έχουμε τελειώσει ήδη. Αλλά ουσιαστικά τα τελειώσαμε, είδαμε τα λεπτά που θέλαμε. Επαναλαμβάνω στο deep network και έχουμε εικόνες σαν είσοδο. Είτε χρησιμοποιώ τα έτοιμα, ή φτιάχνω το δικό μου όπως είδαμε και προηγουμένως. Οπότε αν έχετε απορίες, θα είμαι εγώ ακόμα εδώ για λίγο. Να πω ότι στο site της MathWorks, mathworks.com, πατάτε solutions, δεν έχω ίντερνετ πολύ για να σας το δείξω. Από εκεί μπορείτε να πάτε machine learning ή deep learning. Έχει κάποια δωρεάν e-books, και για τα δύο. Βάζετε το email σας. mathworks.com, πατάτε solutions και έχει machine learning και deep learning. Πατώντας τώρα ένα και τα δύο, θα σας βγάλει ένα e-book το οποίο βάζετε το email και το κατεβάζετε. Και έχει διαφάνειες σαν αυτά που βλέπαμε και κάποια παραδείγματα έτοιμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον αντίστοιχο κώδικα διαθέσιμο. Επίσης το deep learning έχει έτοιμο ένα tutorial, είναι περίπου 2 ώρες αν το κάνετε. Χωρίς να έχετε εγκατεστημένο το MATLAB, μπορείτε να τρέξετε παραδείγματα μέσα από το browser. Δηλαδή είστε στο account, είστε Mozilla, ξέρω εγώ, ανοίγει το MATLAB online, δεν χρειάζεται να το έχετε εσείς, και σας έχει έτοιμα τα data και εσείς απλά τρέχετε τις εντολές. Και αν κάνετε λάθος, σου βγάζει πάνω από τη δοκίμασα κάτι άλλο κτλ. Κάνει περίπου 2 ώρες για να το τελειώσετε όλο.
Και κάνει αυτά που είδαμε τώρα, βήμα-βήμα, με τη σειρά. Δηλαδή, χρησιμοποιεί το ArtsNet και μετά χρησιμοποιεί ένα δικό του νευρικό. Όπως κάναμε ακριβώς και εμείς τώρα. Οπότε θα έλεγα, κάντε το με ένα email, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Αυτό που, αυτό που είδαμε σήμερα μπορείτε να το πάρετε από κάπου, ίσως. Κάποια από αυτά, ναι. Αν μπείτε στο site του επόμενου mentorelas.com, μπορείτε να πατήσετε στο επικοινωνία. Έχει το email, info@mentorelas.com. Στείλτε μου ένα email και θα σας απαντήσω εγώ ότι το υλικό αυτό. Okay. Και έχει επιλογή subscribe αν θέλετε να λαμβάνετε νέα και το μάθω από εμάς. mentorelas.com. Πάτε επικοινωνία και έχει το email για να μας στείλετε email να σας στείλω μετά από τη συνέχεια. Οπότε αυτά ήταν να πω. Ευχαριστώ που αντέξατε με τις 4.30. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτά που είδατε. Οπότε εύχομαι καλό απόγευμα. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ και στη συνέχεια με email και τηλεφωνικά μπορεί να επικοινωνήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ. Οπότε καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.